Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίε και κύριοι, η Περιφέρεια Στερά Ελλάδα και η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνική Περιφέρεια, που είχαν την πρωτοβουλία να συνδιοργανώσουν την σημερινή ημερίδα, σα καλωσορίζουν στι εργασίε τη και σα ευχαριστούν που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή του. Η διοργάνωση μια δημόσια συζήτηση, όπω αυτή που θα ακολουθήσει, με αποκλειστικό αντικείμενο την Περιφερειακή Τηλεόραση, την ιστορική τη διαδρομή, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα και τι λύσει που θα προταθούν, δεν είναι απλώ μια καλή και ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά επιτρέπει επιτρέψτε μας να πούμε και μια ιστορική αναγκαιότητα, με δεδομένη την κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκεται ο κλάδος εν ώψη της επικείμενης αδειοδότησης. Είμαστε βέβαιοι ότι η συζήτηση που θα γίνει και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα φανούν χρήσιμα σε όλους. Όχι μόνο σε όσους υπηρετούν την περιφερειακή τηλεόραση και εργάζονται σε αυτή, αλλά και στην πολιτεία, τα πολιτικά κόμματα, τις ανεξάρτητες αρχές, τη διαφημιστική αγορά, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και φυσικά τους πολίτες της περιφέρειας. Ελπίζουμε η ημερίδα να πετύχει τους στόχους αυτούς και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Τη σημερινή μας ημερίδα τιμούν με την παρουσία τους ο Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωση κ. Λευτέρης Κρέτσος. Ω εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, η βουλευτή Β' Αθηνών και αρμόδια τομεάρχη ψηφιακή πολιτική, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωση, κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Ω εκπρόσωπο του κινήματο Αλλαγή, η πρώην Υπουργό, Ευρωβουλευτή και Βουλευτή, αλλά και πρώην Πρόεδρο τη Επιτροπή Πολιτισμού και Οπτικοακουστικών Μέσων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Κατερίνα Μπατζελή. Ο Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση, κύριο Αθανάσιο Κοτρομάνο, και ο Αντιπρόεδρο, κύριο Ροδόλφο Μωρόνη. Ο Περιφερειάρχη Τερά Ελλάδα, κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Ο πρόεδρο τη ΠΕΔ Στερά Ελλάδα, Δήμαρχο Ορχομενού, κ. Λουκά Υπερήφανο. Ω εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματο, το μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο, κ. Κώστα Μπαζδέκη. Ο δήμαρχο Λαμιαίων, κ. Νίκο Σταυρογιάννη. Ο αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας και πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτιστική Ανάπτυξη Στερά Ελλάδα, που είναι και συνδιοργανωτή τη ημερίδα, κ. Ευθύμιο Καραρίσκο. Μαζί μας είναι επίσης ο κύριος Αποστόλης Καραναστάσης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας, ο κύριος Θανάσης Μιχελής, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας και ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας. Στο σημείο αυτό, να καλέσω στο βήμα για να απευθύνει χαιρετισμό τον Περιφερειάρχη Στερά Ελλάδα, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Καλημέρα σας, λοιπόν. Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου εδώ, στην καρδιά της Ελλάδος, στην έδρα της περιφέρειάς μας, στη Λαμία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και είστε σήμερα όλοι εδώ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Υπουργό, τους εκπροσώπους των κομμάτων, ασφαλώς τους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς, τους φίλους βουλευτές, και βεβαίω τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΕΣΟΡΟΥ για την πολύ μεγάλη τιμή που μα κάνουν σήμερα. Κυρίε και κύριοι, αυτή για μα τουλάχιστον δεν είναι άλλη μία ημερίδα. Δεν είναι μία απλώ εξάντληση, να το πω έτσι, μιας υποχρέωσης. Για είναι μια τυπική υποχρέωση. Για μα είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μία πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για να κάνουμε επιτέλου μία συζήτηση ουσία. Να το πω αλλιώ, μια συνάντηση εργασίας. Όχι μόνο για το χθες και το σήμερα της περιφερειακής τηλεόρασης, αλλά ιδιαίτερα για το αύριο. Ένα αύριο το οποίο μας απασχολεί όλους πάρα πολύ. Και γιατί μας απασχολεί. Όχι για λόγους θεωρητικούς, αλλά για λόγους καθαρά πρακτικούς. Διότι η περιφερειακή τηλεόραση σήμερα είναι συνυφασμένη με τη δημοκρατία μας. Ξέρετε, η πραγματικότητα είναι ότι εμείς που έχουμε θέσει ευθύνη, πολλές φορές δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά με την κριτική. Δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά με την αλήθεια. Μας αρέσει να ορειοποιούμε πράγματα και καταστάσεις. Μας αρέσει να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά μέσα από τους δικούς μας πολλές φορές παραμορφωτικούς φακούς. Ποια όμως είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αν εμείς οι ίδιοι θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι, Άμα, πραγματικό, άμα θέλουμε να δώσουμε πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, άμα θέλουμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους που μας έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη τους, τότε έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη το διάλογο, έχουμε πάρα πολύ ανάγκη τη συζήτηση, έχουμε πάρα πολύ ανάγκη τη δημοκρατία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το φοβόμαστε. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε φοβικά. Διότι η ίδια η λογοδοσία, η ίδια η διαφάνεια, εξασφαλίζει και τα δικαιώματα όλων μα, αλλά εξασφαλίζει και την ίδια τη δικαιοσύνη. Και η περιφερειακή τηλεόραση, εμεί που ζούμε στην ελληνική περιφέρεια, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δεν περιμένουμε μόνο του φίλου τη Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων τη Ελληνική Περιφέρεια να μα το πούν. Παίζει κυρίαρχο ρόλο. Παίζει κυρίαρχο ρόλο διότι είναι η πρώτη επιλογή των πολιτών. Είναι η πρώτη επιλογή των πολιτών που διψάνε για αντικειμενικότητα, που, ζητά, που διψάνε για ολοκληρωμένη ενημέρωση, για φερεγγαιότητα, για συνέπεια. Γιατί πολλές φορές αναδεικνύει ζητήματα τα οποία στα εθνικά μου δεν φτάνουν. Και γιατί, και για μένα προσωπικά αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δουλεύει από κάτω προς τα πάνω. Πολλές φορές με βαθμούς ελευθερίας που μπορεί να μην έχουν τα εθνικά μου μουέ. Δυστυχώς όμως, κύριε Υπουργέ, εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα περιφερειακά μου τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βιώνουν μία ανασφάλεια, για να το πω ευγενικά. Το τοπίο είναι γκρίζο. Υπάρχει μία ασάφεια για το που πάμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα της δικιάς μας περιφέρειας εδώ. Δεν είναι δυνατόν η εμβέλεια των περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης να μην αντιστοιχεί με τα διοικητικά όρια της περιφέρειας. Σκεφτείτε ότι οι κάτοικοι της Φωκίδας ενημερώνονται από τα ΜΟΜΟΕ της Πάτρας και του Αγρινίου και όχι από αυτά της Λαμίας και της Χαλκίδας σκεφτείτε ότι δίνουμε καθημερινά μάχη για να μπορέσουμε να έχουμε την ενημέρωση και να έχουμε ένα ενιαίο τόπο διαλόγου σε όλη μας την περιφέρεια αυτό δεν βοηθάει κανέναν μας δεν βοηθάει όχι μόνο γιατί δεν μας επιτρέπει να χτίσουμε την περιφερειακή μας συνείδηση. Δεν μας βοηθάει γιατί δεν μπορούμε ανοιχτά και ωραία και δημοκρατικά να μπούμε σε μια συζήτηση για το πού είμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω και νομίζω ότι διερμηνεύω τα συναισθήματα όλων στην περιφέρεια, πέρα και πάνω από κόμματα και σίγουρα πέρα και πάνω από τις όποιε ε, περιφερειακές ατζέντε ή αυτοδικές ατζέντε. Να σας παρακαλέσω επιτέλους να δώσουμε την αναγκαία ελευθερία στα περιφερειακά μας μούμε. Άλλωστε, πολλά από αυτά είναι πρότυπα. Λειτουργούν ε, εξαιρετικά καλά, παραδειγματικά θα έλεγα. Με ευρωπαϊκά στάνταρ. Πολλά από αυτά αποδεικνύουν καθημερινά πως σέβονται όχι μόνο τους αυτούς τους, αλλά και τους τηλεθεάτες. Να κλείσω, λοιπόν, με την ελπίδα σήμερα να κάνουμε μία νέα αρχή. Να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί. Και επιτέλους, και όλοι εμείς, να μάθουμε ότι δεν πρέπει να λειτουργούμε φοβικά. Το φως πάντα διώχνει το σκοτάδι. Και το φως είναι αυτό το οποίο βοηθάει τη δημοκρατία μας. Το φως είναι αυτό που βοηθάει το διάλογο. Και πάλι, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα όλοι εδώ. Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο της ΠΕΔΕ Σταριά και δήμαρχο Ρουμανού, τον κύριο Λουκάι Περιφανό. Κύριε Υπουργέ, εκλεκτή προσκεκλημένη, για να μην ξεχάσω και κανένα, χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα του περιφερειακού τηλεοπτικού τύπου εκ μέρου τη ΠΕΔΕ Σταριά όλο όλων των δημάρχων και προσωπικά μου του ιδίου. Πιστεύω η περιφερειακή τηλεόραση και τα τοπικά κανάλια είναι το μεγαλύτερο εργαλείο που μπορεί να έχει σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση. Το λέω αυτό γιατί εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση εκείνο που σκεπτόμαστε κάθε μέρα είναι τη βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Σε αυτό, αυτή την προσπάθεια θέλουμε αρρωγό την τη τηλεόραση και τα τοπικά κανάλια για να παρουσιάσει αυτό το έργο το οποίο κάνουμε. Αλλά κυρίως θέλουμε να είναι και αυστηρή μαζί μας, να δίνει τα πραγματικά αίτια τα οποία πρέπει να καλυτερεύσουμε, να μας δίνει τα μηνύματα ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και πιστεύω με αυτή την προσπάθεια που θα κάνει θα μας δώσει τη δυνατότητα να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Πιστεύω ότι η περιφερειακή τηλεόραση και τα τοπικά κανάλια στη στερεά Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, είναι αξιόλογοι δημοσιογράφοι και δεν είναι άτομα τα οποία θα έχουν να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά να λύσουν προβλήματα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι επιτέλους πρέπει να πάρει εκείνη την αξία το περιφερειακό κανάλι και τα τοπικά κανάλια ώστε να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Κύριε Υπουργέ, ειδικά στη στερεά Ελλάδα, η εμβέλεια στα περιφερειακά κανάλια ήταν στο 40% των πολιτών. Η ανησυχία αυτή την οποία. Συγγνώμη λίγο. η ανησυχία αυτή. Τη, ΠΕΔ που δεν μπορούσε να προβάλλει το έργο που γίνεται στην περιφέρεια της Τεραίας Ελλάδος από όλους τους δημάρχους, μας έκανε να ανησυχούμε. Τότε συνεργασία με τον κύριο Σιμόπουλο, τον διευθυντή του Στάρ Στερεάς Ελλάδος, ήρθαμε και κάναμε μια μελέτη προσέγγισης για τα προβλήματα που υπάρχει στη Στερεά Ελλάδα. Με μια ολοκληρωμένη μελέτη την οποία με μια ολοκληρωμένη μελέτη την οποία συντάξαμε με τη βοήθεια του κύριου Σιμόπουλου που κάναμε και μια ημερίδα, στείλαμε στον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών και Επικοινωνιών τον κύριο Μαγκλάρα. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να μας δεχτεί τις 2 Απριλίου στο γραφείο του με όλο το επιτελείο που είχε τη δυνατότητα να ακουμπήσει το πρόβλημα που είχε η Ελλάδα. Και εδώ, επειδή θέλω να μάθουμε να λέμε αλήθειες, εδώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί βρήκαμε ανταπόκριση και αυξήσαμε τη δυνατότητα για άλλου 140.000 κατοίκου της Τελεάς Ελλάδος να βλέπουν περισσότερη τηλεόραση. Αυτό ήταν μια αρχή. Περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, να ολοκληρωθεί αυτή η αρχή. Υπάρχει μια καλή συνεργασία και με την περιφερειακή τηλεόραση και τους... Κύριε Σιμόπουλε, πραγματικά σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μπορεί να έχετε ένα μεγαλύτερο ρόλο να παίξετε σαν περιφέρεια. Αλλά ο μεγαλύτερο ρόλο είναι ότι εσεί, με αυτή τη δυναμική που έχετε σαν περιφερειακά κανάλια, δίνετε τη δυνατότητα στη στερεά Ελλάδα να αναπτυχθεί. Εμείς, κύριε Υπουργέ, δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Θέλουμε να φτάσουμε στο 95% στην ευέλεια στη στερεά Ελλάδα. Είναι αμαρτία, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, να εκπέμπουν κανάλια της Περιφέρειας από άλλους από την Αττική, από, από την Πελοπόννησο και τα δικά μας κανάλια να μην μπορούν να εκπέμψουν σε όλη τη στερεά Ελλάδα. Είναι αμαρτία για την τοπική αυτοδιοίκηση που θέλει να προβάλλει το έργο ή που θέλει να αναδείξει τα προβλήματα στη στερεά Ελλάδα, εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα με τα εθνικά κανάλια να μην έχουμε σύμμαχο τα περιφερειακά κανάλια. Γι' αυτό θέλω να πιστεύω, θα ακούσετε τη φωνή της Θεράς Ελλάδος και θα δώσετε γρήγορα, επειδή ξεκινήσετε και έχετε ξεκινήσει σωστά, να το ολοκληρώσετε και σήμερα περιμένω από εσά να δώσετε το σήμα ότι εδώ που ήρθατε λύνεται το πρόβλημα για τα περιφερικά κανάλια. Και θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου, ευχαριστώντας όλους εδώ που είναι, από όλους τους δημάρχους της Θεράς Ελλάδος, που θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για να πετύχουμε αυτό το σκοπό δεν είναι για να κάνουμε προβολή τη δική μας, αλλά για την ανάπτυξη της Θεράσης Ελλάδος. Σας ευχαριστώ. Να προσκαλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο Λαμίων, τον κύριο Νίκο Σταυρογιάννη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, κύριε πρόεδρε τη ΠΕΔ, κύριε πρόεδρε του ΕΣΟΡΟΥ, κύριε εκπρόσωποι των κομμάτων, κύριε πρόεδρε του ΤΕΕΜ, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, εκπρόσωποι της περιφερειακής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Σας καλωσορίζω στο Δήμο και στη Λαμία, που σήμερα έχει την τιμή και την ξεχωριστή ικανοποίηση και χαρά να φιλοξενεί αυτή την ημερίδα που είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για το παρόν, αλλά για το μέλλον της περιφερειακής τηλεόρασης. Και θέλω να συγχαρώ τον Περιφερειάρχη, την Περιφέρεια Αστεράς Ελλάδας και την Ένωση των Ενημερωτικών Τηλεοράσεων της Ελληνικής Περιφέρειας για αυτή την ξεχωριστή και νομίζω πως είναι μοναδική ε, η μερίδα που διεξάγεται εν ώψη μάλιστα και της αδιοδότησης στα περιφερειακά κανάλια της περιφερειακής τηλεόρασης. Για πρώτη φορά λοιπόν σε μια μακρά διαδρομή τριών σχεδόν δεκαετιών της περιφερειακής τηλεόρασης, σήμερα δημόσια εδώ στη Λαμία θα συζητήσουμε για το χθες, για την ιστορία, την πορεία, αλλά κυρίως για το σήμερα και το αύριο της περιφερειακής Τηλεόραση, σε μια ημερίδα που θα τεθούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Περιφερειακή Τηλεόραση. Σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο, στον οποίο συμμετέχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, τα πολιτικά κόμματα, οι αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές, εκπρόσωποι της αγοράς, νομίζω και της Ντίτζια, ως δήμαρχος της πόλης που έχει την τύχη να φιλοξενεί μια καλή, θα σας έλεγα πολύ καλή περιφερειακή τηλεόραση, αλλά να μην θεωρηθεί ότι έτσι προβάλλουμε υπερβολικά τον εαυτό μας, θα ήθελα να μεταφέρω κι εγώ κάποιες σκέψεις, επισημάνσεις αν θέλετε, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού όσον αφορά την κάλυψη και τη δυνατότητα όλοι οι πολίτες, όλοι οι δημότες να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, στην εικόνα και κυρίως στην ενημέρωση για τα θέματα, για τα τοπικά θέματα, αυτά που απασχολούν πρωτίστως τους πολίτες. Στα χρόνια της μακράς αυτής διαδρομής, η περιφερειακή τηλεόραση έχει κατ' επανάληψη αποδείξει ότι σκοπός της είναι όχι μόνο να ενημερώνει, που είναι ο πρώτος, αλλά και να αναδεικνύει την τοπικότητα και την περιφερειακή πολιτιστική πολυμορφία, αλλά και να ενώνει τις τοπικές κοινωνίες, αποδεικνύοντας περίτρανα τον πολύ σημαντικό της ρόλο. Η κοινωνία, η πολιτική, η οικονομία, η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός, η παράδοση, ο τοπικός πολιτισμός, τα έθιμά μας, αποτελούν όλα, όλα τους στοιχεία που ενώνουν τους τηλεθεατές, τους κατοίκους, τις περιφέρειες και ιδιαίτερα της ελληνικής περιφέρειας και της δικής μας περιφέρειας. Και η περιφερειακή τηλεόραση για μας όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε στήριγμα σε όλα αυτά. Μέσω επικοινωνίας, μέσω με το οποίο οι πολίτες ερχόντουσαν σε επικοινωνία με τα τοπικά προβλήματα και μπορούσαν και οι ίδιοι να συμβάλλουν καθοριστικά στην πορεία αυτού του τόπου. Αποτελεί, λοιπόν, η περιφερειακή τηλεόραση ένα θεσμό που είναι χρήσιμος, πολύ χρήσιμος, καθοριστικός θα τον χαρακτήριζα για τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί μεταφέρει τη φωνή του πολίτη και αναδεικνύει με άμεσο τρόπο, κάτι που επεσήμανε και ο Περιφερειάρχης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Θα μπορούσε κανένας να αναφέρει πολλά και να επιχειρηματολογήσει υπέρ της περιφερειακής τηλεόρασης και του ρόλου που διαδραμάτισε αλλά και θα συνεχίζει να διαδραματίζει στην τοπική ανάπτυξη. Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά για την ποιοτική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και αυτούς με πανελλήνια εμβέλεια. Επιχειρήματα που είμαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, ότι η Πολιτεία κατανοεί και γι' αυτό θα πρέπει γρήγορα αντιλαμβανόμενος και τις δυσκολίες της σύνταξης και της ολοκλήρωσης ενός σχεδίου να αδειοδοτήσει τα περιφερειακά κανάλια και να τους δώσει τον ξεχωριστό ρόλο που έχουν στο σύγχρονο, επιτρέψτε μου την έκφραση, μηντιακό τοπίο. Θέλω κλείνοντας να επισημάνω αυτό που σίγουρα ξέρετε, αυτό που σίγουρα θα συζητηθεί, εκπροσωπώντας τους δημότες ενός μεγάλου δήμου της ελληνικής περιφέρειας. Θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες, νομικές και άλλες, από το Υπουργείο σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί μέσω, αναφέρομαι στη δική μας περιφερειακή τηλεόραση, που καλύπτει και την έκταση όλου του Δήμου και τις τοπικές μας κοινότητες, να ολοκληρωθεί γρήγορα μέσω των τεσσάρων νέων κέντρων εκπομπής, η τηλεοπτική κάλυψη όλων των περιοχών, όχι μόνο της περιφέρειας Τεράς Ελλάδος που ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, αλλά και του Δήμου μας. Ενός Δήμου με μεγάλη έκταση, με μεγάλους ορεινούς όγκους και με ξεχωριστά προβλήματα. Και με αυτές τις λίγες σκέψεις και τις επισημάνσεις σας καλωσορίζω. Εύχομαι, είμαι βέβαιος μάλλον για την επιτυχία αυτής της ξεχωριστής ημερίδας και επίσης θεωρώ ότι η ανάδειξη και ο δημόσιος διάλογος για τα προβλήματα της περιφερειακής τηλεόρασης θα βοηθήσει και εσάς να προχωρήσετε γρήγορα και να λάβετε τις σχετικές αποφάσεις. Να είστε καλά και σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στη Λαμία. Προσκαλώ στο βήμα τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τον κύριο Λευτέρη Κρέτσο. Φίλε και φίλοι, καλημέρα σα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Περιφέρεια τη Τερά Ελλάδα και την Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνική Περιφέρεια για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση. Η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική, αλλά ήταν και μια ευκαιρία για μένα να επισκεφτώ τη Λαμία ύστερα από αρκετό καιρό. Με συνδέουν εδώ καλέ στιγμέ, δυνατέ φιλίε και 7 μήνε στρατιωτική θητεία ω ψυχολόγο τρελογιατρό με λέγανε στο ΚΕΙΠ, οπότε καταλαβαίνετε. Αυτό που θέλω να πω, επειδή και την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν σε μια αντίστοιχη εκδήλωση για τα Regional Media Awards και νομίζω και ανέπτυξα το ρόλο, την ιδιαιτερότητα, τη δυνατότητα πρόσδεση των περιφερειακών μέσων ενημέρωση με την τοπικότητα, με τι τοπικέ ανάγκε και ανησυχία. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η σημερινή εκδήλωση δείχνει ότι τα περιφερειακά μέσα, η περιφερειακή τηλεόραση είναι εδώ, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει με αυτοπεποίθηση, με πείσμα σε ένα αμολογουμένος δύσκολο περιβάλλον. Αυτό δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Παντού τα περιφερειακά μέσα πλήττονται, βάλλονται, έχουν πολλά challenges, ακριβώ γιατί αλλάζει ο κόσμο μέσα από τι ψηφιακέ τεχνολογίε. Οι ψηφιακέ τεχνολογίε φέρνουν προκλήσει, αλλά φέρνουν και ευκαιρίε. Και οι σύγχρονοι θεωρητικοί στον χώρο τη τηλεόραση θεωρούν ότι ήδη έχουμε περάσει στη χρυσή εποχή τη τηλεόραση όπου όλα τα, το περιεχόμενο μπορεί να μεταφέρεται πολύ εύκολα σε επιγραμμικές και γραμμικές πλατφόρμες με πολλαπλές συσκευές ε, και να είναι μια τηλεόραση anytime, anywhere κτλ. Ε, είναι ομολογουμένως μια κρίσιμη ιστορική στιγμή για το ελληνικό εγχώριο μηντιακό σύστημα και συνεπώς είναι και μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της χώρας και των τοπικών κοινωνιών. Διότι Φίλε και φίλοι, το επικοινωνιακό και πληροφοριακό σύστημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία πατάει η οικονομία και η κοινωνία. Το επικοινωνιακό και πληροφοριακό σύστημα δεν επηρεάζει μόνο την πολιτική ζωή και όσου ασχολούνται ενεργά ή επαγγελματικά με αυτήν. Επηρεάζει την κοινωνική δυναμική, επηρεάζει την παραγωγικότητα τη εργασία, επηρεάζει τη διεθνή εικόνα τη χώρα, επηρεάζει το δημόσιο διάλογο, επηρεάζει την οικονομία, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει και με θέματα ψυχολογία. Επομένω, ο τρόπο λειτουργία του μηντιακού στήματο είναι καθοριστικό για το μέλλον, για το σήμερα και τη εθνική οικονομία και τη χώρα, αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Και για το λόγο αυτό, τα μίντια πάντα έχουν μια διφυή υπόσταση. Αφενό, είναι υποχρεωμένα να λειτουργούν με κανόνε αγορά, όσο σκληροί, αδυσόπιτοι μπορεί να είναι αυτοί καμιά φορά. Αλλά πρέπει και οφείλουν να εκπληρώσουν ταυτόχρονα και τις βασικές επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος. Θα τις επαναλάβω γιατί νομίζω ότι όλοι πρέπει να τις θυμόμαστε. Το πρώτο είναι να τηρήσουν την αντικειμενική και με ίσης μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, να λειτουργήσουν με γνώμονα την εξασφάλιση της ποιοτική στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, να συμβάλλουν στην πολιτική ανάπτυξη χώρας, να προστατεύσουν το σεβασμό τη αξία του ανθρώπου και την προστασία τη παιδική ηλικία και ενότητα. Και αυτέ οι επιταγέ ισχύουν και για τη δημόσια και για την ιδιωτική τηλεόραση και για τα εθνική συμβέλεια κανάλια και για τα περιφερειακή. Σα αναλογιστούμε επομένω όλοι μα τι ευθύνε μα το ρόλο μα σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συγκυρία και α σκεφτούμε όλοι μα πώ έχουμε εξυπηρετήσει και πώ εξυπηρετούμε αυτέ τι συνταγματικέ επιταγέ, πώ βοηθάμε τη δημοκρατία, πώς λύνουμε προβλήματα που εμφανίζονται, αν επιτρέπουμε φτηνές επιθέσεις, δίνουμε χώρο στις συκοφαντίες, το κήρυγμα μίσους και ξενοφοβία και τις πρακτικές κοκορομαχιών που διαλύουν το δημόσιο και ουσιαστικό διάλογο για το πού πάμε ως χώρα. Και το λέω αυτό ειδικά σήμερα, μιας και η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, τα μακροοικονομικά μεγέθη δείχνουν βελτίωση, αλλά βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και τα προβλήματα παραμένουν υπαρκτά. Η ανάπτυξη όμω δεν είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία. Πρέπει να συνοδεύεται από ισότητα ευκαιριών, να δίνει χώρο στην ανθρώπινη ευθενέργεια, να μην χαρακτηρίζεται από καταστροφή του περιβάλλοντο και από αύξηση των ανισοτήτων. Γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε δεν μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για μεγέθυνση. Και όπω έχει δείξει και η πρόσφατη εμπορία τη λεγόμενη εποχή των παχιών αγελάδων, όπου ο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξηση ανάπτυξη οικονομία και του ΑΕΠ, που ήταν σχεδόν διπλάσιο συγκριτικά με το μέσο όρο τη Ένωση, που οδήγησε αυτή η μεγέθυνση στη γιγάντωση των διαθροτικών προβλημάτων τη ελληνική οικονομία, στην αύξηση τη διαγενειακή ανισότητα, τελικά στην οικονομική κατάρρευση και την πρόκληση πολιτικών εσωτερική υποτίμηση και φθηνή εργασία. Και φυσικά αυτές οι μονοσήμαντες, μονοδιάστατες λογικέ ανάπτυξη οδήγησαν στον εύκολο και συχνά χιδαίο νεοπλουτισμό, τη διαφορά, τη διαπλοκή και την απώλεια τη εμπιστοσύνη των πολιτών στα μέσα μαζικής ενημέρωση. Σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, φίλε και φίλοι, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε, ειδικά στον χώρο τη ενημέρωση και τη ψυχαγωγία. Και το ερώτημα, και ορμόμενο από τον τίτλο αυτή τη εκδήλωση, το το εξάγω είναι πώ αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Στι παρούσε συνθήκε που ομολογουμένως παραμένουν δύσκολε για αρκετέ επιχειρήσει στον χώρο τη ενημέρωση και ιδιαίτερα στα περιφερειακά μέσα. Και τέλο πάντων, αν είναι να τραβήξουμε μια γραμμή στο παρελθόν, με ποιο τρόπο θα πορευτούμε στο μέλλον. Νομίζω α, αυτό θα είναι το ζητούμενο αυτή τη εκδήλωση, να δοθούν απαντήσει σε αυτά τα δύο ερώτημα. Θεωρώ ότι αυτήν την απάντηση δεν μπορεί να τη δώσει μόνη τη η πολιτεία. Πρέπει να κάνει το homework τη και η αγορά και οι διοκτήτε των μέσων ενημέρωση και η λειτουργή τη ενημέρωση και οι διαφημιστέ και οι διαφημιζόμενοι και οι περιφερειακέ και οι τοπικέ αρχέ. Είναι ένα μαραθώνιο. Χρειάζεται συνεχή και ανοιχτό διάλογο, όραμα και θαραλέ πράξει από μα. Οι οποίοι θα μα οδηγήσουν σε αυτό το οποίο το θεωρώ το πλέον και το πιο βασικό ζήτημα και επίδικο να αποκαταστήσουν ξανά οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και γενικότερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα από δική μου ας πλευράς για να κλείσω και να μην σας κουράζω θα ήθελα απλώς να τονίσω δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες δίνουμε βάρος μετά και την ολοκλήρωση της αδειοδότησης των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας. Η πρώτη είναι η κάλυψη των λευκών περιοχών με την ψήφιση του νομοσχεδίου που έγινε πριν από λίγες εβδομάδες ως 3.500 περιοχές να αποκτήσουν πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα. Η δεύτερη σχετίζεται με αυτό που αναφέρατε με την αδειοδότηση των περιφερειακών μέσων, η οποία βέβαια πρέπει να λάβει υπόψη σοβαρέ διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες και διαφοροποιήσεις. Προφανώς θέλουμε η αδειοδότηση να γίνει όσο δυνατόν ταχύτερα, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να γίνει σωστά, με απόλυτη διαφάνεια, με ένα νέο επικαιροποιημένο χάρτη συχνοτήτων που λύνει αυτά τα προβλήματα της παθογένειας την κάλυψη και τις περιφερειακές ανισότητες που γέννησε αυτή η ιστορία, δηλαδή κάποια κανάλια από την Καλαμάτα να εκπέμπουν μέχρι τη βιωτεία και εντός της να μην μπορούν οι κάτοικοι να, να δουν τα τοπικά τους κανάλια. Ε, είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΙΣΟΡΟΥ που θα ανα, ε, οργανώσει το διαγωνισμό και θα συμβάλλουμε από πλευρά μας να, να ολοκληρωθεί. Ε, νομίζω ότι σε αυτές τις δύο σημαντικές εξελίξεις ε, πρέπει να λάβουν υπόψη μας και την επικείμενη ολοκλήρωση του δικτύου των πομπών της ΕΡΤ, οι οποίες νομίζω θα μας δώσουν νέες να λυθούν και άλλα χρόνια ζητήματα τα οποία αφορούν και τις σχέσεις των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης με ε, την ΤΙΤΖΕΑ. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, θα εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά και ήδη συζητάμε το ζήτημα μέχρι να έρθει η ώρα της αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών να βρούμε έναν τρόπο ώστε τα περιφερειακά μέσα να πληρώνουν μειωμένο ειδικό φόρο τηλεόρασης όπως πληρώνουν πλέον τα εθνικά προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα μη ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης. Τέλος και μια και έχω και τη χαρά και είμαι στη Λαμία. Και έχω μπροστά μου και τον τον Πακογιάννη, ο οποίος αναγνωρίζω και θέλω να το πω και δημοσίω τις προσπάθειές του ε, για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην περιοχή του. Γνωρίζω ότι σε αυτό το τομείο το, το πεδίο για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει το σύστημα που παρέχει πολύ γενναιόδωρα από benchmarking ανάλυσης κίνητρα επιδότηση στην οπτικοακουστική παραγωγή. Πολύ σύντομα, θα έχουμε και κίνητρα για την κατασκευή υποδομών στον χώρο του κινηματογράφου μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Νομίζω ότι αυτά θα δώσουν και ένα βήμα και θα είναι πάρα πολύ υποφελή και για τα περιφερειακά, μέσα από σημαντικούς stakeholders, να συμμετάσχουν δυναμικά σε αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία, η οποία θα ενισχυθεί επιπλέον μέσα από δύο πολύ σημαντικά έργα. Το πρώτο είναι η ψηφιακή τουριστική πύλη, και το δεύτερο είναι η δημιουργία και η σύσταση γραφείων διευκόλυση οπτικοακουστικών παραγωγών σε όλε τι περιφέρειε και του 7 μεγάλου Δήμου τη χώρα. Νομίζω ότι μια ενισχυμένη οπτικοακουστική παραγωγή είναι μια εθνική προσπάθεια. Μπορεί να φέρει και τεχνογνωσία και φρέσκο περιεχόμενο στα περιφερειακά μέσα, τα οποία συν άλλη οφείλουν να αναδεικνύουν και την τοπική ιδιαιτερότητα και την ε, πολιτιστική πολυμορφία που έχουμε στον ελλαδικό χώρο. Δυστυχώς, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 85% περίπου της οπτικοακουστικής παραγωγής πραγματοποιείται εντός της επικράτειας της Αττικής. Και τέλος, δεν θέλω να παραλείψω και μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία, τις δύο νέες γραμμές πιστοτικής στήριξης που αναμένεται να είναι στον αέρα του επόμενους δύο μήνες. Αναφέρομαι στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2, όπου για πρώτη φορά ο κλάδος οπτικοακουστικής και δημιουργικής βιομηχανίας έχει πρόσβαση και ένα νέο πρόγραμμα εγκαιδοσίας δανείων από το ΕΤΕΑΝ και το ΤΑΝΕΟ, το οποίο θα αφορά αποκλειστικά οπτικοακουστικές παραγωγές. Φίλε και φίλοι, η ελληνική περιφέρεια, όπω και τα μέσα τη, ούτε είναι, ούτε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ω δεύτερη κατηγορία. Είναι πρώτη και μείζωνο σημασία, είναι κύτταρα τοπική δημοκρατία. Η ψηφιακή τεχνολογία φέρνει νέε προκλήσει. Δεν πρέπει να έχουμε τεχνοφοβικέ συμπεριφορέ. Ο δρόμο είναι μακρύ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ήδη έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα και ότι μπορούμε πλέον να δούμε το μέλλον με ε, έτσι, μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα η βουλευτή Β. Αθηνών τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, τοπικοί άρχοντε, εκπρόσωποι φορέων, περιφερειακά κανάλια, να σα συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το βήμα είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να μιλάω στο συνέδριό σας όπου ο στόχος είναι να μιλήσουμε για το χτες, για το σήμερα, αλλά πρωτίστως για το αύριο της περιφερειακής ε, τηλεοπτικής ενημέρωσης στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκοπό να επεκταθώ εκτός θέματος. Ε, όμως ε, με αφορμή την τοποθέτηση του Υπουργού θα κάνω μόνο τα εξής εισαγωγικά σχόλια. Πρώτον, προφανώ ε, προφανώς όλοι θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε το Σύνταγμα. Νομίζω όμως ότι θα έπρεπε οι εκπρόσωποι της παρούσας κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη την διαδρομή του νόμου Παπά και τη συνταγματικότητα του νόμου αυτού, να είναι σχετικά φιδωλοί όταν επικαλούνται τις συνταγματικέ επιταγές που αφορούν στην ποιότητα της ενημέρωσης και στην αντικειμενικότητα της ενημέρωσης. Όμω και πάλι, κύριε Υπουργέ, εγώ θα σταθώ στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια, αντικειμενικότητα, ποιότητα, πολυφωνία και πλουραλισμό στην ενημέρωση. Αυτό απαιτεί μια σύγχρονη δημοκρατία. Και η αλήθεια είναι ότι τα περιφερειακά κανάλια είναι αιχμή του δόρατο αυτή τη προσπάθεια, γιατί είναι πιο κοντά μα σε θέματα ενημέρωση. Ιδίως στην εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης... όπου η ψηφιακή ε, επανάσταση και τα νέα μέσα με τα οποία διατίθεται η ενημέρωση... δημιουργούν κινδύνους για τη δημοκρατία. Το fake news πλέον έχει γίνει μια, ένα σλόγγαν της εποχής. Αλλά τα περιφερειακά κανάλια είναι ανάχομα στη διάδοση των fake news. Γιατί? Γιατί εσάς σας ξέρουμε εμείς που ζούμε κοντά σας. Οπότε μπορούμε να σας έχουμε εμπιστοσύνη... Και αυτός είναι ο ρόλος των περιφερειακών καναλιών όσον αφορά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης γενικά, όχι μόνο στην ενημέρωση, αλλά γενικά στους θεσμούς. Δεύτερον, όταν εστιάζουμε στις συνταγματικές αυτές επιταγές, τώρα μιλάμε για τα περιφερειακά κανάλια. Πάλι όμως θέλει θράσος να σηκώνεσαι μία τέτοια μέρα, πολιτικό θράσος, μία τέτοια μέρα, όταν μόλις έχει δει το φως της δημοσιότητας, μία επιστολή κόλαφος, αν δεν είναι προς τα σας, είναι προς τον κύριο Παπάν και εσείς έχετε, ξέρω, θεσμικά πλέον την αρμοδιότητα της ΕΡΤ, η οποία για τη δημόσια τηλεόραση μιλάει ανοιχτά για εκμετάλλευση της ως μέσο εξυπηρέτηση συμφερόντων κομματικών και συντεχνιακών, αντί για ε, υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και της αντικειμενικότητας και της ανταποδοτικότητας που οφείλει σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως από τις κομματικές και τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία ήρθαμε σήμερα με ένα εκπρόσωπο εδώ για να ακούσουμε, αλλά και για να τοποθετηθούμε ευθαρσώς στα θέματα με τα οποία Εσεί εσείς καταπιάνεστε και τα οποία πολλά και σε έχω συζητήσει με εκπροσώπους σας. Και είναι βεβαίως πάρα πολύ σωστό που η σημερινή ημερίδα γίνεται εδώ, στη Στερεά Ελλάδα, όπου αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα στη μεγαλύτερη του έκταση της έλλειψης ταύτισης μεταξύ της γεωγραφικής κάλυψης και της τηλεοπτικής κάλυψης σε επίπεδο περιφερειακών σταθμών. Εγώ λοιπόν θα πάρω ένα-ένα πολύ σύντομα τα θέματα τα οποία έχετε να λύσετε και θα σας πω τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στην επικείμενη αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Είναι σαφές ότι ακόμα και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται αρκετές ρυθμίσεις για να μπορέσει να προχωρήσει από το ΕΣΟΡΟΥ, το οποίο εφαρμόζει τον νόμο, ως ανεξάρτητη αρχή, να μπορέσει να προχωρήσει η αδειοδότηση. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στην αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών είναι απολύτως ξεκάθαρη και μπορείτε να τη διαβάσετε και στο σχέδιο νόμου το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή από τον Οκτώβριο του 2016. Η αδειοδότηση λοιπόν των περιφερειακών καναλιών δεν πρέπει να γίνεται με πλειοδοτικό διαγωνισμό. Μάλιστα, προσφάτως, αν δεν απατώ, με φιλοξενήθηκε στο Υπουργείο σας, κύριε Κρέτσο, μία πολύ ωραία ημερίδα η οποία ανέλυε τα, την ευρωπαϊκή εμπειρία όσον αφορά στην αδειοδότηση των καναλιών, όπου μόνο η Ελλάδα χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο της πλειοδοσίας και η Πολωνία, αν δεν απατώμε, αν σας λέει κάτι αυτό. Μόνο η Ελλάδα λοιπόν και η Πολωνία. Σε όλες τις άλλες πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης, αυτό το οποίο γίνεται είναι υπάρχει το λεγόμενο beauty contest. Δηλαδή υπάρχουν κριτήρια και αυτός είναι ο σωστό τρόπο και για τα περιφερειακά κανάλια, κατά την άποψη τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, επί ημερών τη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα είναι το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο για τα περιφερειακά κανάλια. Οφείλεται όμω να ξεκαθαρίσετε γρήγορα το τοπίο, διότι αυτό θα συμπαρασύρει και την επίλυση μια σειρά προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και ξέρω ότι έχετε θέσει πολλάκι. τα θέματα της DGF. Στα περιφερειακά κανάλια και τα θέματα του ρυθμού μετάδοση, τη ευκρίνεια τη εικόνα, τη δυνατότητα να μεταδίδεται live και βεβαίω τα θέματα της, ε, του ενοικίου, το οποίο πληρώνεται και του τρόπου υπολογισμού του ενοικίου και τη συμβάσεω. Εμεί τώρα στη Νέα Δημοκρατία είμαστε προσυλλομένοι στο να λέμε την αλήθεια. Όταν λοιπόν υπάρχει μία σύμβαση, και εδώ δεν εστιάζω καθόλου στην ιστορία του χτες σε σχέση με την σύμβαση. Η σύμβαση όμω υφίσταται. Όταν λοιπόν θα γίνει και το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο και θα αδειοδοτηθούν τα περιφερειακά κανάλια, θα πρέπει να επανεξεταστούν πολλά ζητήματα που έχουν σχέση με αυτό. Και αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα που έχετε θέσει. Περίμενα σήμερα, κύριε Υπουργέ, να ακούσω μία εξαγγελία συγκεκριμένη από το Υπουργείο σας όσον αφορά στον ειδικό φόρο τηλεόρασης μια κατάφορη αδικία σε βάρος των περιφερειακών καναλιών, την οποία έχουμε αναδείξει και κοινοβουλευτικά και κομματικά ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα και σας καλούμε να το κάνετε, όχι να εξαγγέλλετε ότι σκοπεύετε να το συζητήσετε πριν ολοκληρωθεί το θέμα της αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, το οποίο δεν έχει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Άμεσα, λοιπόν, πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Κόπτεστε για τα περιφερειακά κανάλια και την αποκατάσταση των διάφορων αδικιών και αναφέρατε τον νομοσχέδιο το οποίο πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή σε σχέση με την κάλυψη των λευκών περιοχών. Και πάλι δεν θα κάνω ιστορική αναδρομή στον τρόπο με τον οποίο ήταν ήδη λυμμένο αυτό το θέμα και στον τρόπο με τον οποίο εσείς προτείνετε τώρα να το επιλύσετε. Θα πω μόνο, ότι το αναφέρεται αυτό ως μεγάλη κυβερνητική επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση, όταν τα περιφερειακά κανάλια δεν συμπεριλαμβάνονται. Το μαύρο για τα περιφερειακά κανάλια στις περιοχές αυτές θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας το εξής. Η ενημέρωση συντελεί στο να κάνει πραγματικά σκεπτόμενους πολίτες που σέβονται τη δημοκρατία και παίρνουν αποφάσεις. Πολίτες οι οποίοι κοιτάνε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ασχέτως με το παρελθόν και ασχέτως και με το σημείο που βρισκόμαστε, ψάχνουν για ένα όραμα για αύριο. Ψάχνουν για μια ελπίδα, ψάχνουν για μια καλύτερη ζωή. Για αυτούς, για όλους μας, για τα παιδιά μας. Για αυτούς όλους τους ανθρώπους, οφείλουμε να τους μεταδίδουμε την αλήθεια. Και αυτός είναι ένας μεγάλος ρόλος που παίζουν τα περιφερειακά κανάλια. Σας συγχαίρω για το θάρρος σας, για το κουράγιο σας, για την, τον αγώνα που δίνετε για την επιβίωση σε πολύ δύσκολες συνθήκες και σας διαβεβαιώνω ότι στο πλαίσιο της ειλικρίνειας και των συγκεκριμένων εξαγγελιών εμείς θα είμαστε δίπλα σας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό την εκπρόσωπο του κινήματο Αλλαγή, την κυρία Καταρίνα Ματζελή. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά αλλά και πρόκληση για τον τόπο μας να φιλοξενεί σήμερα εδώ όλα τα περιφερειακά κανάλια με πρωτοβουλία της περιφέρειας, με πρωτοβουλία της Ένωσης των Περιφερειακών ε, Τηλεοπτικών Καναλιών, με πρωτοβουλία του Δημάρχου και όλων των τοπικών αρχών. Θα ήθελα να δώσω και συγχαρητήρια και στον κύριο Σιμόπουλο, όπου παρά την εντοπιότητα, και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι είναι ένας, μια επιπλέον ευγένεια απέναντι στο τοπικό κανάλι, εκπροσωπεί εισάξια, με απόλυτη διαφάνεια, την πληροφόρηση, τα γεγονότα στον τόπο μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε και κύριος κύριε Υπουργέ, ήρθαμε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για το αύριο. Και το αύριο σημαίνει ότι όλοι σε αυτή την αίθουσα, με όλες τις δυνάμεις που έχουμε, επιδιώκουμε αυτή η χώρα να επανέλθει σε υψηλά, ακαθάριστα εισοδήματα, σε υψηλό, ακαθάριστο προϊόν, σε υψηλά εισοδήματα ατομικά και παραγωγικά. Δεν ντρέπεται δεν κανένας ότι μια χώρα επί 30-40 χρόνια έζησε με έναν τρόπο, όπως και πολλές άλλες χώρες, ένα κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο. Στόχος μας και όραμά μας δεν είναι η υποβάθμιση εισοδηματική της χώρας μας και πάνω απ' όλα μία υποβάθμιση που οδηγεί σε υποβάθμιση αξιών, δημοκρατικών ελευθεριών και οραμάτων. Σήμερα συζητάμε μία πολύ μεγάλη πρόκληση η οποία συνδυάζεται με αυτό το θεσμό και την έκφραση της δημοκρατίας. Είναι η ψηφιακή οικονομία και ψηφιακή κοινωνία. Διότι πλέον όλες οι εκφράσεις, οι δημοκρατικές, περνάνε από τον ψηφιακό διαλογισμό και πολιτισμό. Ξέρετε, οι ακτιβιστές, όταν είμαστε και στα νιάτα μας, λέγαμε σκέψου παγκόσμια και δράσε τοπικά. Αυτό ήταν το μότο και μάλιστα και πολλοί από την κυβέρνηση μπορεί να το χρησιμοποιούσαν τότε. Τοπικές κοινωνίες, τοπική κοινωνία, οικονομία, τοπικός πληθυσμός είναι σήμερα η πρώτη γραμμή στο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Και γιατί, γιατί είναι ο μόνος συνεκτικός κρίκος που έχει μείνει στη διαλυμένη παγκόσμια οικονομία. Πώς όμως είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή τη νέα εποχή και πώς μπορούμε να ορίσουμε το επικοινωνιακό τοπίο. Τι ρόλο παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αυτή τη νέα εποχή, όταν ο κάθε πολίτης στην εποχή των social media μπορεί να είναι ταυτόχρονα και πομπός και δέκτης της ενημέρωσης. Σήμερα λοιπόν που οι αποστάσεις μεταξύ κέντρου και περιφέρειας έχουν μειωθεί δραματικά λόγω των σύγχρονων αυτών μέσων ενημέρωσης και που έχουν καταργηθεί στην ουσία τα μέσα τα παραδοσιακά ενημέρωσης ψηφι... λόγω της ψηφιακής επανάστασης, τι μπορεί να γίνει στην περιφερειακή τηλεόραση. Και γιατί επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην περιφερειακή τηλεόραση. Πώς μπορεί να διευρύνουμε το δημόσιο διάλογο διαμέσου της περιφερειακής τηλεόρασης. Πώς, ποιος θα ερευνήσει με επαγγελματικό τρόπο και θα εκπέμψει ποιοτική και υπεύθυνη ενημέρωση. Ποιος θα αναδείξει την ουσία της περιφερειακότητας και της ιδιαιτερότητας των τοπικών κοινωνιών. Ποιος θα εκφράσει τους πολίτες που είναι απομακρυσμένοι από τα κέντρα εξουσίας. Ποιος θα παρουσιάσει τη ζωή της περιφέρειας, την ιστορία και την πορεία της αναπτυξιακής τους πολιτικής. Ποιος θα μιλήσει με τη διαφάνεια, με τη λογοδοσία για τους τοπικούς περιφερειακούς άρχοντες και τις αρχές. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η μεγάλη συνεισφορά του περιφερειακού τύπου και της περιφερειακής τηλεόρασης αλλά και η μεγάλη ανάγκη τους να συνεχίσουν αυτή την επιβίωσή τους και τη λειτουργία τους. Το δράσε τοπικά αυτό των ακτιβιστών, αυτό ακριβώς ήταν άλλωστε το μήνυμα. Για να δράσει ο κάθε πολίτης τοπικά, να πάρει αποφάσεις, θα πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένος. Πρέπει λοιπόν οι τοπικοί φορείς, οι τοπικοί θεσμοί, να έχουν εργαλεία ενημέρωσης, όχι να κατέχουν, να έχουν εργαλεία ενημέρωσης που οι πολίτες μπορούν να τα ελέγχουν, να έχουν πρόσβαση και όπως είπε και ο κύριος Μπακογιάννης να μεταφέρεται η πληροφόρηση και η ανταλλαγή από κάτω προς τα πάνω. Άλλωστε αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά από τα κεντρικά κανάλια. Τα κανάλια τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της εξουσίας και δεν θέλω νομίζω να διευρύνω περαιτέρω την ανάλυση επί αυτού του θέματος. Τι πρέπει όμως να γίνει άμεσα και με βάση και με τις προσπάθειες τις οποίες κάνει η κάθε κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση. Καταρχήν οφείλουμε να πούμε ότι το πεδίο των περιφερειακών καναλιών όπως και το εθνικό για πάρα πολλά χρόνια ήταν ακανόνιστο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αποδεκτούμε. Για τα εθνικά κανάλια έγινε μια προσπάθεια. Δεν θέλω να επαναλάβω τη κυρία Ασημακοπούλου την πρόταση. Η θέση μα στο θέμα των κεντρικών καναλιών ήταν πάντα γνωστή. Δεν αφορά τώρα αυτή τη διαδικασία, αυτή καθ' αυτή. Και θέλω λοιπόν να καταθέσω δύο-τρει σκέψει και προτάσεις. Υπάρχουν, όταν πα να ρυθμίσει ένα τοπίο, υπάρχουν οι δύο πόλοι. Αυτό που νομοθετεί και αυτός που εφαρμόζει. Από την πλευρά της Ένωσής σας, αγαπητέ Πρόεδρε, θεωρώ ότι έχετε δύο βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσετε. Είναι η αντικατάσταση των εκπαιδευμένων δημοσιογράφων από ελεύθερους επαγγελματίες, που για σας μπορεί να κοστίζουν λιγότερο, που είναι όμως μία πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, διότι αλλιώνει την πληροφόρηση και την εγκυρότητά της. Εκτός εάν υπάρχουν άλλες διεργασίες οι οποίες πρέπει να προβλεφθούν έτσι ώστε το τελικό διαφανές αποτέλεσμα να είναι το ίδιο με εκείνο που προέρχεται από δημοσιογραφικό υλικό. Το δεύτερο, η διοκτησία των μέσων ενημέρωσης πρέπει να είναι διαφανής και να παρακολουθείται στενά από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή ώστε να διασφαλίζεται η πολυφωνία και η αντικειμενικότητα. Δεν θέλω να αναφέρω το τι σημαίνει διοκτησία των μέσων ενημέρωση, είτε σε εθνικό καθεστώ, στα κανάλια εθνική εμβέλεια, είτε στα περιφερειακά. Όλοι αντιμετωπίζουν ή αντιμετωπίζουμε προβλήματα όταν δεν γνωρίζουμε ή μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ιδιοκτήτε των περιφερειακών ή κεντρικών καναλιών. Πάμε τώρα από πλευρά δημοσίου τομέα. Η διαδικασία των αδειών πρέπει να επιταχυνθεί και αυτό δεν είναι μία ευχή. Είναι γιατί όταν θέλουμε να κάνουμε κανονικοποίηση ενός θεσμού όπου η τεχνολογία του ρέει πάρα πολύ γρήγορα, όπως σας είπα, της ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας, δεν μπορεί ένα τομέα να είναι ακανόνιστο και χωρί όρου και προποθέσει λειτουργία. Εδώ θέλω να πω το εξή. Δεν πρέπει για τα περιφερειακά κανάλια και είναι θέση μα να επαναληφθεί το λάθος, η πολιτική επιλογή, πάρτε το όπω θέλετε, τη αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών διαμέσου δημοπρασιών. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, η ιστορία το τι σημαίνει δημοπρασία για εξαγορά, αγορά και διαδικασία ενός κεντρικού καναλιού, τη ζήσαμε όλοι και εκτιμώ ότι ο μεγαλύτερος εκείνος ο οποίος επιβαρύνθηκε περισσότερο πολιτικά από αυτή την ιστορία, πέρα της δημοκρατίας, ήταν και η ίδια η κυβέρνηση. Το δεύτερο, το μητρό των ηλεκτρονικών μέσων πρέπει να συσταθεί με σωστά κριτήρια και να είναι διαφανές οι αδειοδοτήσει να γίνουν με σωστά κριτήρια, όπω είπα ε, νωρίτερα, ποιοτικά, τα οποία κριτήρια υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χάρτη, δεν θα τα ανακαλύψουμε εμεί. Όταν ήμουν πρόεδρο πολιτισμού και οπτικοακουστικών το 2007-2009 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συζητούσαμε την τηλεόραση χωρί σύνορα που παίρναγε από μία τεχνολογία στην άλλη, τα κριτήρια της αναγνώρισης ήταν το Α και το μέγα το οποίο ετίθετο και από την Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή. Να, βελτιωθεί ο χάρτης συγνωτήτων, νομίζω ότι όλοι το ανέφεραν και ο ίδιος ο Υπουργός, είναι ανάγκη, όχι μελλοντική, η χτεσινή ανάγκη, να γίνει εξορθολογισμός στις υπέρογγες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές που δίνουν τα κανάλια. Θέλω να σας πω το εξής, και εδώ είναι μία μορφή κράτους που προστατεύει την περιφερειακή της κοινωνία. Όπως έχουμε επιπλέον κίνητρα, είτε λέγονται περιφερειακά αεροδρόμια, είτε λέγονται περιφερειακές υπηρεσίες, ή επιδοτούνται από ρεύμα, ό,τι θέλετε, η προσφορά των περιφερειακών κοινωνιών και οικονομιών, έτσι πρέπει να είναι και στα περιφερειακά κανάλια. Αυτό το βάρος το οποίο φέρουν πρέπει να λυθεί άμεσα. Και τέλος, πρέπει να υπάρξει ένα θέμα με προσαρμογή στην οδηγία ΓΙΟΜ, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα για τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που διασφαλίζει την προστασία των παιδιών, τους κανόνες διαφήμισης, τις παραγγελίες on demand. Και κλείνω με το εξή. Για την διαφήμιση. Περιτώ να σας πω ότι η επαναδιοτύπωση της ρήτρας για, τη, ρήτρα για την κρατική διαφήμιση με την υποχρεωτική κατανομή του 30% της δαπάνης στα περιφερειακά κανάλια είναι προσωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Παρακαλώ το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, του σύντροφου Δημήτρη Κουτσούμπα, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε το χαιρετισμό στη σημερινή σας ημερίδα. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το ρόλο που επιτελούν και πρέπει να επιτελούν οι περιφερειακές τηλεοράσεις ευρύτερα τα περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αυτός ο ρόλος είναι αναδικατάστατος γιατί η ανάδειξη ειδικά των περιφερειακών και τοπικών προβλημάτων η ενημέρωση για τις τοπικές και περιφερειακές εξελίξεις δεν γίνεται και ούτε μπορεί να γίνει ολοκληρωμένα από μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησίες πολύ μεγάλων επιχειρηματιών, μεγαλομετόχων που υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια έχουν οξυνθεί τα προβλήματα στα περιφερειακά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοράσεων, ως αποτέλεσμα συνολικής οικονομικής κρίσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών, αλλά και εξαιτία των εξελίξεων στον ίδιο το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Φυσικά, η κρίση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, όπως είναι η εξάπλωση του διαδικτύου και γενικότερα των νέων τεχνολογιών στον χώρο της ενημέρωσης. Το ζήτημα αυτό δεν είναι φυσικά μόνο οικονομικό και τεχνικό. Έχει να κάνει με την υποβάθμιση της ίδια της ενημέρωσης, της προσπάθειας να εξηγούνται ολοκληρωμένα τα γεγονότα και οι εξελίξεις και να υποκαθίστανται η ενημέρωση από την παροχή σκόρπιων πληροφοριών μιας χρήσης, κάτι το οποίο μάλιστα καλλιεργείται σήμερα ακόμη και από το ίδιο το σχολείο. Η πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι διαφημίστηκε ως ενίσχυση της διαφάνειας και ποιότητας, δεν άλλαξε κάτι στο τηλεοπτικό πεδίο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Μέσα από μια αναδιανομή με κάποιε ελάχιστε προστατευόμενε επιχειρηματιών, τα πανελλαδικά κανάλια εξακολουθούν να είναι προνόμιο μια συγκεκριμένη ολιγαρχία. Ακόμη και το τίμημα που υποχρεούνται να καταβάλουν εντό δεκαετία θα του επιστραφεί πίσω μέσω τη μείωση του φόρου επί των διαφημίσεων. Το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση την ασκούμενη πολιτική και με διάφορου τρόπου προωθείται η συγκέντρωση και συγκεντρωποίηση στον χώρο των μέσων ενημέρωση, που θα έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στα περιφερειακά μέσα. Κάποια θα πιεστούν από τον ανταγωνισμό και την ανάγκη προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ενώ κάποια άλλα θα εξαναγκαστούν να γίνουν παραρτήματα καναλιών πανελληνικής εμβέλεια. Κάτι το οποίο ήδη συντελείται αυτή την περίοδο με εξαγορέ, συμπράξει, πωλήσει καναλιών, αλλαγέ στι συμμετοχικέ συνθέσει. Εκτιμάμε ότι αυτή η εξέλιξη. Δεν θα είναι προ όφελο ούτε τη περιφερειακή τηλεόραση, ούτε τη ποιότητα τη ενημέρωση στην περιφέρεια, ούτε φυσικά των εργαζομένων σε αυτά τα μέσα. Θα δημιουργηθούν νέοι δεσμοί εξάρτηση τόσο με τα μεγάλα κανάλια, όσο και με την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. Σε κάθε περίπτωση, πίσω από αυτέ τι πολιτικέ, πίσω από αυτέ τι τάσει, βρίσκεται ο ίδιο κοινό παρονομαστή, η λειτουργία του μέσου ενημέρωση εν προκειμένου τη τηλεόραση ω καπιταλιστική επιχείρηση. Γι' αυτό το λόγο, από τη μεριά μα, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τον προβληματισμό σα, τα συμπεράσματά σα, τι προτάσει για το τι πρέπει να γίνει. Θεωρούμε ότι τα περιφερειακά μέσα μπορούν να προσφέρουν μέσα από τη διαμόρφωση ενό πλαισίου όπου θα υπάρχει ουσιαστική συμβολή στην ανάδειξη των τοπικών και περιφερειακών προβλημάτων, όπου θα προβάλλονται ισότιμα η πολιτική των κομμάτων, η δράση των λαϊκών οργανώσεων του κινήματος. Όπου θα υπάρχει εργασιακή ασφάλεια με συλλογικέ συμβάσει εργασία, με εργαζόμενου που θα πληρώνονται κανονικά, θα έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανθρώπι, ανθρώπινε συνθήκε δουλειά. Την ίδια στιγμή όμω, θεωρούμε ότι αυτό ο αγώνα πρέπει να βλέπει μπροστά, να αμφισβητεί μια πραγματικότητα που λέει ότι ο τύπο και το αγαθό τη ενημέρωση πρέπει να είναι στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Μόνο έτσι θα μπορούμε και να βάζουμε εμπόδια και να αποσπάμε κάποιε κατακτήσει και ταυτόχρονα να ανοίξουμε το δρόμο για μια κοινωνία όπου η ενημέρωση θα αποτελεί πραγματικά κοινωνικό αγαθό και οι άνθρωποι τη ενημέρωση θα είναι πραγματικά απαλλαγμένοι από το βραχνά των χρεών, τη επιβίωση και πάνω από όλα από τι πολύμορφε πολιτικέ, επιχειρηματικέ και άλλε πιέσει που υπονομεύουν τελικά την αναζήτηση, υπεράσπιση και προβολή τη αλήθεια και του λαϊκού συμφέροντο. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα θέλαμε την προσοχή σας, γιατί ακολουθεί μια σημαντική στιγμή για την περιφερειακή τηλεόραση. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνική Περιφέρεια, μετά από εισήγηση του Προέδρου τη Ένωση, κυρίου Αντώνη Δημητρίου, έλαβε την ομόφωνη απόφαση να τιμήσει με την απονομή ειδική τιμητική πλακέτα ορισμένε ξεχωριστέ προσωπικότητε του κλάδου, που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μα και οι οποίε σημάδεψαν με το έργο, τη δράση και την προσφορά του, το ξεκίνημα και την ιστορική διαδρομή τη Περιφερειακή Τηλεόραση. Στο πρόσωπό του και στη μνήμη του τιμώνται οι πρωτοπόροι και σκαπανεί τη ενημερωτική περιφερειακή τηλεόραση που σε δύσκολου καιρού, μέσα σε αχαρτογράφητε συνθήκε, με όραμα, μεράκι, ευαισθησία και σκληρή δουλειά, άνοιξαν τον δρόμο και θεμελίωσαν την περιφερειακή τηλεόραση, δημιουργώντα τηλεοπτικού σταθμού στην περιφέρεια που διακρίθηκαν και εξακολουθούν να διακρίνονται, υπηρετώντα και υλοποιώντα το όραμα των ιδρυτών του. Ξεκινάμε λοιπόν. Η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας απονέμει τη πλακέτα τιμή Σένεκεν στη μνήμη της αείμνηστης Βίκης Παπαφιλίππου, ιδρύτριας του τηλεοπτικού σταθμού West Channel της Δυτικής Μακεδονίας. Την πλακέτα θα παραλάβει ο σύζυγος της τιμόμενης και νυν πρόεδρος του Ομίλου, κύριος Νίκος Παπαφιλίππου. Για την απονομή παρακαλείται ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωση, κύριος Λευτέρης Κρέτσο. σύζυγος δικηγόρος με αρκετούς συναδέλφους στο γραφείο της. Όταν ολοκλήρωσε την προσπάθειά της την επαγγελματική, δόθηκε ψυχήτε και σώματι στο θέμα της περιφερειακής τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Ενθουσιαζότανε όταν άκουγε να εκφράζεται μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου ο απλός αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο οικοδόμος και επίστευε ακράδαντα ότι μέσω της τηλεόρασης μπορούσε να εκφραστεί και να πει και το παράπονο, αλλά βεβαίως και να διατυπώσει και το αίτημα και το δικαίωμα. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι είναι χρήσιμη η τηλεόραση της περιφέρειας. Εγώ θα προσέθετα ότι είναι και αναγκαία και μάλιστα και είναι υποχρέωση του κράτους για την ενημέρωση γενικότερα στον χώρο της περιφέρειας. Ε, συγκινούμε ιδιαίτερα και ευχαριστώ και ιδιαίτερα τον Υπουργό αλλά και όλους σας για αυτή την απονομή της πλακέτας της Σύζυγο την οποία την θυμόμαστε όλοι να δράσει τον χώρο πλέον της περιφερειακής τηλεόρασης. Ευχαριστώ πολύ. Η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνική Περιφέρεια απονέμει τη μυτική πλακέτα τιμή Σένεκεν στη μνήμη του αείμνηστου Γεωργίου Μπόκα, ιδρυτού του τηλεοπτικού σταθμού Αχελαό στη Β τη Δυτική Ελλάδα. Την πλακέτα θα παραλάβει η συγγενή του εκλειπώντο, πρώην βουλευτή φτιότητα τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Ελένη Μακρύ Θεοδόρου. Για την απονομή, παρακαλείται ο πρόεδρο τη ΕΤΕΠ, κύριο Αντώνη Δημητρίου. Καλημέρα σε όλους. Θα ξαφνιάζεστε κάποιοι γιατί παραλαμβάνω αυτό το βραβείο. Ε, με συνέδεια μια μακρόχρονη φιλία με τον Γιώργο τον Μπόκα και με την οικογένεια. Ε, και είχα την τιμή να είναι και ο βαθύς σημειός του γιού μου. Ο κύριος Κώστας Μπόκας είναι καθοδόν μου. Είπε να παραλάβω εγώ το βραβείο αντί εκείνου. Και θέλω να πω μόνο δύο λόγια. Ο ο Μπόκας ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς των πολλών έργων και των λίγων λόγων. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην ημερίδα. Η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνική Περιφέρεια απονέμει τη πλακέτα τιμή Ένεκεν στη μνήμη του αίμνηστου Άγγελο Αντωνίου, ιδρυτού του τηλεοπτικού σταθμού Θεσσαλική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Τιερτή τη Θεσσαλία. Την πλακέτα θα παραλάβει η κόρη του τιμόμενου, κυρία Τέα Αντωνίου. Για την απονομή, παρακαλείται ο Περιφερειάρχη Τερά Ελλάδα, κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Καλημέρα σας. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της οικογένειάς μας για την τιμή αυτή. Εύχομαι να πετύχετε τους στόχους της σημερινή ημερίδα και να συνεχίσετε το έργο της περιφερειακής τηλεόρασης που ξεκίνησε ο πατέρας μου πολλά χρόνια πριν ως πρωτοπόρος. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλο, η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνική Περιφέρεια απονέμει τη μητική πλακέτα τιμή Ένεκεν στη μνήμη το ύμνη του Βασιλείου Χειμονίδη, ιδρυτού του τηλεοπτικού σταθμού ΣΤΑΡ Κεντρική Ελλάδα. Την πλακέτα θα παραλάβει ο Διευθύνων Σύμβουλο του ΣΤΑΡ Κεντρική Ελλάδα, κ. Γιώργο Σιμόπουλο. Για την απονομή, παρακαλείται ο Δήμαρχο Λαμιαίων, κ. Νίκο Σταυρογιάννη. Θέλω να πω απλά ότι συνεχίζουμε το όραμα του Βασίλη Χιμονίδη και το συνεχίζουμε γιατί η σύζυγός του Νίκη Χιμονίδη είναι στο τιμόνι πλέον και συνεχίζει τα πάντα με μεγαλύτερο πάθος, μεγαλύτερη πίστη και μας δίνει το δικαίωμα να ονειρευόμαστε και να έχουμε τις καλύτερες εργασιακές συνθήκες και το καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, θα ξεκινήσει η συζήτηση των θεματικών εντοτήτων τη ημερίδα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση, κυρία την Περιφερειάρχα, κυρίε και κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι από τα μέσα ενημέρωση, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο συνέδριό μας, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που πλέον η, η τηλεόραση της ελληνικής περιφέρειας μπορώ να πω μπαίνει σε μία σειρά γιατί υπάρχει μια αγαστή συνεργασία πλέον με τους θεσμούς και με, την, με το κράτος, αλλά ιδιαίτερα και με την Ανεξάρτητη Αρχή η οποία έχει μπει πλέον σε ένα νέο δρόμο ε, με την νέα συστασή τη. και θεωρώ ότι μετά τις ανακοινώσεις αυτές που ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης αλλά και τις δεσμεύσει των κομμάτων ανοίγει ο δρόμος για μια καλύτερη και ποιοτική ελληνική τηλεόραση στην περιφέρεια. Η οποία πραγματικά θέλω να πω ότι εκεί χτυπά η καρδιά της είδηση, γιατί εκεί θα δείτε πραγματικές ειδήσει και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η τηλεόραση της ελληνική περιφέρειας προσφέρει την ποιότητα και αγωνίζεται καθημερινά για την ανάδειξη της εθνικής και πολιτιστική κληρονομιάς μας στην περιφέρεια αλλά και στον τόπο μας. Θα ήθελα να καλέσω παρακαλώ στο βήμα τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, τον κύριο Ευθύμιο Καραΐσκο, για να αναπτύξει το θέμα ο ρόλος της περιφερειακής τηλεόρασης στην περιφερειακή ανάπτυξη. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα όχι ως ειδικό για τον τομέα της τηλεόρασης, αλλά ως πολίτης και ταυτόχρονα ως αυτοδικητικός, που θα καταθέσει την άποψή του υπό το πρίσμα κυρίως του τελεθεατή. Η δύναμη του μέσου και της εικόνας έχει αναγνωριστεί από όλους τους ειδικού στην επικοινωνία – είναι γνωστό ότι η τηλεόραση για πολλά πολλά χρόνια μονοπόλησε το ενδιαφέρον του κόσμου ως το κύριο μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Έχοντας ένα μεγάλο όπλο, αυτό της αμεσότητας με αυτό το μέσο καθιερώθηκε στην καθημερινότητα του κόσμου, παρακάπτοντας ταυτόχρονα το μέχρι τότε μονοπόλιο των εφημερίδων, και των περιοδικών στην ενημέρωση. Βασικά τις προτερήματα, η αμεσότητα και το μηδενικό κόστος. Η ταχύτητα, αλλά και η ψυχαγωγία. Βασικά χαρακτηριστικά που μέσα σε χρόνο ρεκόρ την απογείωσαν στα μάτια του κόσμου. Δεν είναι το θέμα σήμερα να προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε την τηλεόραση ούτε ως μέσο ενημέρωσης, ούτε ως μέσο ψυχαγωγίας. Αν το επιχειρήσουμε, θα είμαστε εκτός θέματος. Σήμερα είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε αυτή καθ' αυτή την έννοια του περιφερειακού τηλεοπτικού τοπίου, που ορισμένοι τεχνιόντως το συγχέουν με εκείνο το οποίο υπάρχει στο κέντρο που λειτουργεί σε πανελλήνια κλίμακα. Κάνοντας σε αυτό το σημείο μια παρένθεση, θα έλεγα ότι κατά τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως συνεθίζουμε να λέμε την περιφερειακή τηλεόραση, λειτουργήσε προσθετικά. Ήρθαν δηλαδή τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης για να καλύψουν το κενό που υπήρχε στην αθηνοκεντρική ενημέρωση και ψυχαγωγία, αφιερώνοντας πολύτιμο τηλεοπτικό χρόνο για τα προβλήματα, τα θέματα και τις ειδήσει της περιφέρειας. Δηλαδή της τοπικής κοινωνίας του τελεθεατή, που μέχρι εκείνη τη στιγμή κανένας δεν είχε μπει στη διαδικασία αυτή. Η περιφερειακή τηλεόραση ούτε ξεκίνησε, ούτε είναι η ουρά μιας εθ, ε, εθνοκεντρικής ανάγκης. Δεν είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο που προέκυψε από έναν κακό μιμητισμό. Η περιφερειακή τηλεόραση ξεκίνησε από τον ρομαντισμό των πρωτοπόρων, αλλά και την ανάγκη της κοινωνίας. Ξεκίνησε κυρίως για να καλύψει αυτές καθ' αυτές τις ανάγκες της κοινωνίας στην έκφραση. Να απαντήσει στον αποκλεισμό της ενδοχώρας από το τηλεοπτικό τοπίο. Άλλωστε, δεκαετίες τώρα έχει επιβληθεί ότι η είδηση είναι ό,τι παράγεται σε απόσταση χιλίων μέτρων από την πλατεία συντάγματος. Τι σχέση όμως μπορούν να έχουν όλα αυτά με το τι συμβαίνει στη Λαμία, τη Χαλκίδα και τη Λιβαδιά ή αν θέλετε στην Καστανιά της Υπάτης, στα Άγραφα ή ακόμα στην Κάριστο, στην Κίμη ή στην Ιστιαία. Καμία σχέση. Άλλωστε δεν έχουμε κάθε μέρα μαντούδι και θεολόγο. Η αν θελετε στην καστανια της ιπατης στα αγραφα η ακομα στην καριστο στην κιμη η στην ιστιαια καμια σχεση αλλωστε δεν υπάρχει μόνο για τα προβλήματα, τις πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Υπάρχει και πριν και μετά. Η τηλεόραση ήρθε να υπηρετήσει μια αναγκαιότητα της δεκαετίας του 80 που άκουγε σε δύο χαρακτηριστικές λέξεις τοπική δημοσιότητα. Μέσα σε δύο αυτές λέξεις, στις δύο αυτές λέξεις, κρύβεται μια ολόκληρη δυναμική της κοινωνίας που ζητά την έκφρασή της. Η περιφερειακή τηλεόραση έτυχε ευρεία αποδοχής. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Ο κάτοικος της μικρής πόλης, του χωριού αλλά και της γειτονιάς, είχε πλέον τηλεοπτικό ρόλο και προπάντων φωνή. Η περιφερειακή τηλεόραση όμως ήρθε να καλύψει και μια άλλη ανάγκη. Η συνεχής αποσυγκέντρωση του κράτους, για να μην, πω, πω από κέντρο και παραξηγηθώ, απαιτεί και δομέ δημοσίου ελέγχου και πολύ περισσότερο κοινωνικού ελέγχου. Αναδείχθηκε ως ανάγκη τόσο η περιφερειακή τηλεόραση όσο και τα υπόλοιπα μέσα περιφερειακά ενημέρωσης για να θεμελιώσουν το δημοκρατικό δικαίωμα στην έκφραση. Αν βεβαίως μιλήσουμε για τις θεμελιώδεις αρχές της τοπικής δημοσιότητας, όπως την, όπως την έχουν εμπνευστεί άνθρωποι που την έχουν υπηρετήσει και όπως την έχουν περιγράψει άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει και την τοπική αυτοδιοίκηση, αβίαστα προκύπτει ότι η δημοκρατική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι συνειφασμένη και με τη διεύρυνση του κοινωνικού ελέγχου, της δημόσιας κριτικής, τη διεύρυνση του διαλόγου στο πεδίο των πολιτικών που ασκούνται σε τοπικό ή υπερτοπικό επίπεδο. Η περιφερειακή όμως τηλεόραση, πορευόμενη και μαθαίνοντας μέσα από τα λάθη της, ευνηδίασε και ευνηδιάστηκε. Ευνηδίασε εκεί όπου η παρουσία της στην τοπική πραγματικότητα ήταν συνειφασμένη με ένα πλαίσιο αρχών και με ένα άξονα τον απόλυτα σεβασμό στη δημοσιογραφική διοντολογία. Ευνηδίασε ακόμη γιατί ο ρομαντισμός, η μεγάλη θέληση, η πίστη σε αυτό που έκαναν οι προτεργάτες ξεπερνούσε ακόμα και το έλλειμμα της γνώσης για το μέσο. Ξεπερνούσε ακόμα και θεμελιώδεις κανόνες επικοινωνίας, ξεπερνούσε κυρίως τις τεχνολογικές ελήψεις για τη μετάδοση προγράμματος, ξεπερνούσε ακόμα αυτή καθ' αυτή την πολύχρονη εμπειρία των ειδικών. Οι προτεργάτες χωρί ακόμα και τα αναγκαία κεφάλαια, προσπάθησαν να διαμορφώσουν ένα τοπίο, το οποίο πραγματικά το είχε ανάγκη και η τοπική δημοσιότητα και η τοπική κοινωνία. Ευνηδιάστηκε ωστόσο και η ίδια, κυρίω από το μέγεθο τη αποδοχή και τη εμπιστοσύνη που τη έδειξαν και δείχνουν οι πολίτε. Ευνηδιάστηκε από αυτέ καθ' αυτέ τι τεχνολογικέ εξελίξει οι οποίες σε κάθε περίπτωση έπρεπε να παρακολουθήσει. Ευνηδιάστηκε από έναν κακό μιμητισμό των μοντέλων του κέντρου σε περιφερειακό επίπεδο. Ευνηδιάστηκε ακόμα από αυτή καθ' αυτή τη δύναμη των εξελίξεων, καθιστώντας την διαχείριση της τηλεόρασης ως μέσο ένα πολύ ακριβό λειτουργήμα. Ο ρομαντισμό αντάμωσε με την επιχειρηματικότητα και σήμερα θα πρέπει να κάνουμε λόγο για δομημένες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την ανάγκη του σεβασμού μας. Για δομημένε επιχειρήσει, οι οποίε προσπαθούν να παρακολουθήσουν τι τεχνολογικέ εξελίξει και στο επίπεδο εκπομπή αλλά και στο επίπεδο των υποδομών. Έτσι, η περιφερειακή τηλεόραση μεγαλώνει και οριμάζει μέσα στι συνθήκε που διαμορφώνονται σε ένα περιφερειακό κοινωνικό περιβάλλον. Θα πρέπει να νιώθουμε από του τυχερού, οστερά Ελλάδα, με τη δυνατότητα να έχουμε διαχρονικά τηλεπτικά κανάλια. Οφείλουμε να πούμε ότι εκείνο. Να πούμε ότι είναι η μοναδική σου περιοχή με κατοχυρωμένη την περιφερικότητα, υπηρετώντα μια ζητούμενη σε άλλε εκδοχέ περιφερειακή συνείδηση. Σήμερα, στι μέρε που διανύουμε, η κατάσταση είναι περισσότερο κρίσιμη για την περιφερειακή τηλεόραση, όπω και για τα υπόλοιπα περιφερειακά μέσα ενημέρωση. Η κρίση έχει χτυπήσει και αυτόν τον τομέα. Η τοπική οικονομία έχει εξαντλήσει τι αντοχέ τη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει το βαρύ χαρτί για το πλωστάσιο της συντήρησης της τοπικής δημοσιότητας. Είναι επίση αυτονόητο, δεν θα μπορούσε να στραφεί όλο αυτό το εγχείρημα σε μια κρατικοδίαιτη λογική, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απελευθερώσει μια δημιουργική παρέμβαση σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι επίση αυτονόητο ότι η περιφερειακή τηλεόραση για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον υψηλότατο στόχο τη τοπική δημοσιότητα, η οποία γνωστόν έχει ανεξάρτητα όρια, πρέπει θεσμικά να ανασάνει. Διαπιστώνουμε όμω ότι αντί για ανάσε ζωή, έχουμε ευνηδιαστικέ ευνηδιασμού και ευνηδιαστικέ επιδράσει σε ένα διαφορετικό τελείω επίπεδο. Η υπόθεση με το 2% του ΕΔΟΑΕΠ είναι μια υπόθεση έμεσης φορολογίας από το πουθενά. Μια εξέλιξη η οποία ευνηδίασε την περιφερειακή τηλεόραση και συνολικότερα τα μέσα ενημέρωση για τη συντήρηση ενό ταμείου με το οποίο τουλάχιστον τα περιφερειακά μέσα δεν είχαν καμία εμπλοκή από το παρελθόν. Και όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στην υπερφορολόγηση με τον ειδικό φόρο τηλεόραση 20%. Με χαρά ακούσαμε μια εξαγγελία από τον παριστάμενο Υπουργό ότι οδεύει σε μια ρύθμιση προ μείωση. Φόρο για την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή 1,5%. Υψηλό φόρο ΦΠΑ, και όλα αυτά επί του τζίρου. Το θέμα της δίτζια και το γεγονός ότι θα κληθούν τα περιφερειακά κανάλια αν δεν αλλάξει το θεσμικό, σε θεσμικό επίπεδο κάτι σε ένα προς το κόστος μεσομακροπρόθεσμα είναι και αυτό ένα ακόμη σημείο. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις οι οποίες επιβιώνουν οριακά σε αυτή τη φάση καθώς καλούνται σε διαρκή τεχνικό εξυγχρονισμό για να μπορέσουν να έχουν μια ευπρόσωπη παρουσία στο τηλεοπτικό γίγνεσθε. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, μια και θα μπορούσαμε ενδεχομένω να μιλάμε για ώρε το τι σπταίει. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την προσπάθεια τη κεντρική εξουσία για χειραφέτηση τη τηλεόραση, για αποδυνάμωσή τη από άλλα κέντρα εξουσία, για την αποδυνάμωσή τη σε σχέση με την κρατική διαφήμιση και άλλα. Το ερώτημα όμω που γεννάται είναι ένα και μοναδικό. Καλά όλα αυτά. Καλέ οι διαπιστώσει αλλά τι μέλη γενέστε. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξή. Και τελικά υπάρχει λύση στο σημερινό αδιέξοδο. Γνώμη μου είναι ότι λύση υπάρχει. Όχι εύκολο δρόμο. Όχι εύκολη λύση. Αλλά ωστόσο μπορεί να υπάρξει. Και αν θέλετε να το προχωρήσω κιόλα, η λύση είναι ακόμα πιο εφικτή για την περιφερειακή τηλεόραση από ό,τι γενικά για την τηλεόραση στη χώρα μας. Αν μου ζητούσατε να αναφέρω περιφραστικά το ποια είναι αυτή η λύση, θα την κατέγραφα με τρεις κυριολεκτικά λέξεις. Επιστροφή στις ρίζες και θεσμική κατοχήρωση και διασφάλιση σε αυτό και σε όλα τα επίπεδα. Επιστροφή δηλαδή στον αρχικό ρόλο της περιφερειακής τηλεόρασης, που είναι ο τοπικός περιφερειακός χαρακτήρας της. Επιστροφή στις ρίζες όπου θέλουν την περιφερειακή τηλεόραση στο ρόλο της καταγραφής της είδεση, του προβλήματος της γειτονιάς, του χωριού, της μικρής πόλης, της μικρής κοινωνίας μας. Επιστροφή στις ρίζες όπου θέλει την περιφερειακή τηλεόραση να αφουγκράζεται την τοπική κοινωνία, να μιλάει με τον απλό πολίτη, να τον βάζει συμμέτοχο των θεμάτων, να τον κάνει να αισθάνεται ως μέρος της ενημέρωσης και όχι ως απλός και απαθής θέκτη Την ίδια στιγμή η περιφερειακή τηλεόραση να λειτουργήσει με ανάλογο τρόπο και ως προς τη διαφήμιση. Δεν υποτιμούμε τις μικρές ή ακόμα τις πιο μικρές επιχειρήσεις. Άλλωστε, θέλουμε δεν θέλουμε, Κάποια, κάποιοι, αυτές είναι, κάποιο, και αυτές είναι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Αυτές θα είναι αύριο και κύριοι οικονομικοί τροφοδότες της περιφερειακής τηλεόρασης. Το κράτος πρέπει να διορθώσει πολλά δεινά που έχει δημιουργήσει απέναντι στην περιφερειακή τηλεόραση. Όμως με τη μέχρι σήμερα στάση του δεν αναμένουμε να εξασφαλίσει την οικονομική επιβίωση της περιφερειακής τηλεόρασης ως μέσο ενημέρωσης. Το γεγονός δηλαδή ότι η περιφερειακή τηλεόραση φέρει τη σφραγίδα του γνησίου της αντικειμενικής ενημέρωσης είναι το μεγάλο πλεονέκτημά τη. Αυτή η σφραγίδα είναι και το μεγαλύτερο όπλο της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο και δεν πρέπει να χαθεί με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο. Βεβαίω, θεωρώ ότι η ΕΤΕΠ στις βασικές της θέσεις και αξίες έχει απόλυτα δίκιο και συμφωνώ μαζί της. Κύκλος εργασιών, συρρήκνωση διαφήμισης, προβληματικό ασφαλιστικό, νεόκοποι και αδαείς επιχειρηματίες λόγω πολιτικών συμφερόντων και τόσα πολλά που προφανώς τα γνωρίζετε και θα τα αναπτύξουμε διεξοδικά. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στι αδειοδοτήσεις, που πιστεύω ότι είναι και το πιο κέραιο και αμυγός πολιτικό θέμα, το οποίο θύχτηκε από όλους τους προλαλήσαντες. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, κατά την άποψή μου. Ένας τηλεοπτικός σταθμό εθνικής με αυτόν μιας περιφερειακής εμβέλειας. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας. Αναφερόμαστε σε μέσα που λειτουργούν πολλές φορές για περισσότερο από 20 συναπτά έτη και που σήμερα έρχονται να ανταγωνιστούν έχοντας απέναντι πολλές φορές νεόφερτους επενδυτές που διαθέτουν χρήματα και δεν έχουν υποστεί καμία ζημιά και φθορά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Αν θέλουμε έναν υγιή ανταγωνισμό, αν θέλουμε διάδεια και διαφάνεια, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις γι' αυτό. Δημοπρασίες αδειών, με ποια λογική, με ποιο κριτήριο και ποιο θα δώσει τα περισσότερα. Αυτό είναι το κριτήριο, το μόνο κριτήριο. Γιατί δεν, θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια όπως θεσπίζονται σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι η ενημέρωση είναι μια μορφή εξουσίας και μάλιστα ελεγκτικού χαρακτήρα ως προς την πολιτική εξουσία, τότε οι στιγνές δημοπρατικές διαδικασίες δεν έχουν καμία θέση στις αδειοδοτήσεις. Και ένα περιφερειακό μέσο που λειτουργεί από το 1990, πώς θα ταπεξέλθει έναντι κάποιου που σήμερα θέλει να επενδύσει στον χώρο χωρίς να ξέρουμε καν ούτε τις προθέσεις του, αλλά ούτε και τα κριτήριά του. Πώς θα ταπεξέλθει που στι αρχές του 1990 με μόνο όπλο το ρομαντισμό και το όνειρό του έφτασε σήμερα, μετά από τρεις δεκαετίες συνεχούς ενημέρωση να πρέπει να, αντα... να ανταγωνιστεί απέναντι σε αριθμούς. Σε αυτό το σημείο, η πολιτεία οφείλει να δει το όλο θέμα από την αρχή. Και πάλι θετική θεωρούμε την τοποθέτηση του Υπουργού στην κατεύθυνση αυτή. Δεν γίνεται ούτε να συνεχιστεί το θολό τοπίο, αλλά ούτε να βάλουμε και επιχειρηματίε με μόνο κριτήριο την καλή οικονομική του κατάσταση να αναλάβουν συνολικά την ενημέρωση αυτού του τόπου, τερματίζοντα κόπου, θυσίε και προσφορά στην ενημέρωση χρόνων και δεκαετιών. Από την πλευρά τη, η τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία εκφράζω, σε όλου του βαθμού τη, οφείλει να είναι αρρωγό σα. Σα το οφείλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που την φέρατε στην επικαιρότητα, που της δώσατε δύναμη στην πολιτική σκηνή του τόπου, από τότε που μαζί περπατήσατε στα εύκολα και στα δύσκολα και που συμπορευτήκατε από διαφορετικό μετερίζι, αλλά με στόχο πάντα το καλό του τόπου. Και για να μιλήσω λίγο την τηλεοπτική σας γλώσσα, το μαύρο, δεν θα πέσει από καμιά πολιτική εξουσία και σε κανέναν Όσο εσεί παλεύετε μέσα σε αντίξωε συνθήκε για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία των πολιτών, είμαστε δίπλα σα για να δώσουμε μαζί τον αγώνα για μια ακόμα φορά. Η είδηση πολλέ φορέ μα φέρνει αντιμέτωπου, όπω άλλωστε οφείλει, μέσα από διαφορετικέ απόψει και θέσει. Η ανάγκη όμω για ενημέρωση θα μα βρει συνοδοιπόρου και συναγωνιστέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραΐσκο για την κατάθεση των σκέψεών του στην ημερίδα μας. Καλό τον πρόεδρο της Ένωσης Τηλεοπτικών Σταθμών, τον πρόεδρο του Κρήτη τον Αντώνη Δημητρίου. Κύριε Πρόεδρε του, ΕΣ, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση, δηλαδή κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Σιμακοπούλου, ευχαριστώ που παραμείνατε, κυρίε και κύριοι. Ε, στην αισθηματική ήταν η φόρτιση πριν από λίγο όταν, άκουσα, ακούσαμε όταν εδώ την ε, απονομή πλακέτα σε μνήμη των τεσσάρων συναδέλφων μα. Πρέπει να σου πω ότι αυτοί οι συνάδελφοι ήταν μέχρι τελευταία στιγμή μαζί μα. Δεν είχαν εγκαταλείψει. Ήταν από την πρώτη στιγμή, είτε 30 χρόνια είμαστε μαζί και αγωνιζόμαστε με αυτού. Και στο μυαλό γίνονται διάφοροι συνειρμοί. Πέρασαν 30 χρόνια στη μάχη αυτή και ήμασταν στο ίδιο ακριβώ σημείο. Μέσα από την ε, αφήγησή μου, θα παραθέσω και ορισμένα ιστορικά, άλλωστε αυτό είναι το θέμα μου, ιστορικά γεγονότα της περιφερειακής τηλεόρασης που καταδεικνύουν, περνώντα και κάποια μηνύματα, που θα καταδείξουν ορισμένα μηνύματα, τα οποία θα περάσω. Ένα όμως θέλω να σας πω, ειδικά στον πρόεδρο του Τηλεοπτικού Συμβουλίου, έχουμε, οι σάδελφοί μου δεν θα, θα ζητήσουν τίποτα, είναι μεγίστη τιμή που είστε εδώ. Θέλουν, θέλαμε να ακούσετε, κανείς δεν θα θα ζητήσει τίποτα ή θα διεκδικήσει τίποτα. Σήμερα θέλουμε να ακούσετε. Αυτό έχει γνει, είναι μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίνει όλα τα χρόνια ο πρόεδρο και ο αντιπρόεδρο του Σουρού να παρακολουθούν μια εκδήλωσή μα. Αυτά που θα σα πω σε ορισμένα ιστορικά στοιχεία έχουν κρυθεί, έχουν τελειώσει. Δεν θα αναφερθώ σε πρόσφατε καταστάσει, πολιτικέ ή άλλε. Αυτή οι πολιτικοί που τώρα μα είπαν και πριν από λίγο πράγματα θα κρυθούν. Άρα λοιπόν σήμερα δεν θα αναφερθώ σε αυτού. Θα αναφερθώ σε πράγματα που έχουν κρυθεί, έχουν τελειώσει και το αποτέλεσμα είναι μπροστά μα. Μέσα στη διαχρονική εξέλιξη της τηλεόραση, εγώ και οι περισσότεροι μου συνάδελφοι ζήσαμε, που ζήσαμε, θα προσπαθήσω να δείξω διάφορα θέματα λοιπόν. Η περιπέτειά μα αρχίζει το 1989. Όταν δόθηκε η ελευθερία κίνηση στα μέσα μαζική ενημέρωση, τότε γέμισε ο κόσμος, γέμισαν τα βουνά κεραίες με την άναρχη ανάπτυξη των μέσων αυτών. Ο νόμος 1866 καθόριζε, έφτιαχνε τότε το Εθνικό Συμβούλιο Ερωτελεόρασης και κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές ήταν ότι αυτοί που έπρεπε να συμμετέχουν στα μέσα έπρεπε να έχουν, ε, έπρεπε να έχουν χρήματα, έπρεπε να έχουν λεφτά. Και έπρεπε, γιατί αν θυμάστε ζητούσε εγκλητικές επιστολίες ένα δις και έπρεπε να έχουν και σαφή γνώση του χώρου. Ποιοι είχαν τότε οι εκδότες της εποχής. Την περίοδο εκείνη άρχισαν ανεξέλεκτα να φυτρώνουν κανάλια, ραδιόφωνα, οπουδήποτε. Χωρίς καμιά οδηγία, καμιά προδιαγραφή. Τεχνογνωσία δεν υπήρχε βέβαια, δεν ξέραμε τίποτα, κανείς δεν ήξερε τίποτα και η ειδική της εποχής ήταν η τεχνική της Earth. Αυτή, αυτή στήσαν την ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα. Αυτοί έφτασαν να γίνονται και αντιπρόσωποι ξένων εταιριών. Τα τελωνία δεν ήξεραν τα, τα μηχανήματα εισαγωγή, δεν ήξεραν τη χρήση του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σα είπα προηγουμένω ότι γέμισε η Ελλάδα κεραίε και δεν γέμισε μόνο κεραίε. Γέμισε καλώδια που δυστυχώ και σήμερα υπάρχουν. Καλώδια επίγεια μεταφορά του ρεύματο, χωρί άδειε. Και δεν υπήρξε από τότε ούτε μια να λάβει κανεί υπόψη ότι ένα πάρκο κεραίων. Και αυτή τη στιγμή σας λέω, χίλια ραδιόφωνα υπάρχουν ακόμα, τα οποία εκπέμπουν ελεύθερα και έχει γεμίσει πού είναι οι περιβαλλοντολόγοι εδώ να θέσουν θέματα και ασφάλειας και της φύσης. Άλλη σχολεία μας τότε ήταν σημαντική και για το Υπουργείο τότε, το να κυνηγήσουμε την πειρατεία. Είμαι και από εκείνους που πιστεύω γνωρίζοντας για 30 χρόνια την πορεία μας, που λέω σε συναδέλφους μου ότι αν δεν υπήρχαν τα βιντεοκλάβ δεν θα υπήρχε περιφέρεια, περιφερειακή τηλεόραση. Αν θυμάστε την εποχή είχαν γεμίσει ο κόσμος βιντεοκλάβ. Από εκεί παίρναν οι συνάδελφοί μου δυστυχώς τη εποχή εκείνη. Το ΔΕ Υπουργείο τι έκανε τότε. Αντί να ασχολείται το να φτιάξει πλαίσιο για τη λειτουργία της τηλεόρασης του ραδιοφώνου και των άλλων, μα κυνηγούσε για τα πνευματικά δικαιώματα. Με τους Αμερικανικοί Πρεσβεία πρωτοστατούνται. Θυμάμαι είχα λάβει θέσεις κι εγώ κατά της πειρατείας, ως όφυλα τότε. Και από τότε με καλούσαν και στην ημέρα της ανεξαρτησίας στην Αμερικανική Πρεσβεία. Ο τότε υπουργό αντί να εξυπηρετούσε, αντί να βλέπει προς την διαμόρφωση του πλαισίου, κυνηγούσε την πειρατεία και καλά έκανε, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Θέλω να σας πω πόσοι είμαστε και ποιοι είμαστε γιατί υπάρχουν κάποιοι μύθοι. Τα εθνική κανάλια σε εμβέλεια είναι 7. Ήταν 8, έγιναν 7. Η Αττική, 15. Η Θεσσαλονίκη, 15. Υπάρχουν δύο δημοτικοί, 6-7 θρησκευτικού περιεχομένου, θεματική δηλαδή, μουσική, 2. Και υπάρχουν και κάποια τελευταία, κάποια γκρουπ περίεργα που έχουν βγει, τα οποία εμεί δεν θεωρούμε ότι είναι μέσα στην ένωσή μα. Εμεί απομένουμε γύρω στου 50. Αυτοί είμαστε. Περιφερειακή σταθμή είμαστε 50. Παράλληλα με εμάς, λειτουργούν και άλλα περίπου χίλια ραδιόφωνα. Να δούμε και κάτι άλλο. Τον κύκλο εργασιών είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να, να καταλάβετε τι σημαίνει η περιφερειακή τηλεόραση, να δούμε και τι προσφέρει και τι εισπράττει από αυτού. Τα μέλη μα, από τα μέλη μα μάλλον, που είμαστε γύρω στα 45, μέχρι 100.000 ευρώ τζίρο, έσοδα δηλαδή το χρόνο, έχουν 20 20 συναδελφοί μου. Μέχρι 300.000, 18. Ένα εκατό, μέχρι ένα εκατό έχουν τέσσερις. Και πάνω από δύο εκατομμύρια ένας. Αυτή είναι η κατάσταση. Το σύνολο, 8,8 εκατομμύρια το 2016. Σημειωτέων ότι ο κύκλος της τηλεόρασης γενικά είναι γύρω στα 280 με 300 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το 95 7% το έχουμε η εθνική τηλεόραση. Εμείς λοιπόν έχουμε το 2%, 2, τόσο είναι τα 100. όχι πόσο είναι, ναι, 2,55. 8, 8, αυτό είναι το τεράστιο ποσό που τζιράρει η περιφερειακή τηλεόραση. Αυτό είναι ένα ασήμαντο ποσό το οποίο προέρχεται μόνο από διαφημίσεις, μόνο από διαφημίσεις και κυρίως από υπηρεσίες telemarketing. Και σε αυτό το κομμάτι των, 8, 8, 8, των 9 εκατομμυρίων ευρώ έρχεται το δημόσιο και εισπράττει από εμά, από την διεκπαιρέωση τη δουλειά μα, εισέπρατε 70% και τώρα είμαστε γύρω στο 50%. Ποια άλλη επιχείρηση στη χώρα ή αλλού είχαμε 70% επιβάρηση στο έσοδό μα. Και προσθέθηκε και ο φόρο του 20% πρόσφατα, από το οποίο άκουσα τον Υπουργό σήμερα να λέει ότι θα, θα το δει. Μπορεί. Πρέπει να σα πω ότι σε μένα προσωπικά έχει πει εγώ, Ναι, συμφωνώ να καταργηθεί ο φόρο, αλλά έχω πρόβλημα με το οικονομικό επιτελείο. Εκεί, εκεί έχουμε κολλήσει. Αλλιώ πίστευα ότι θα έλεγε σήμερα ότι το καταργεί. Πιστεύω λοιπόν ότι το οικονομικό, Υπουργείο Οικονομικό δεν, δεν το επιτρέπει προ το παρόν. Ελπίζω να το κάνει γρήγορα. Μέσα σε αυτού του φόρου είναι απίστευτα πράγματα. Θα σα πω μόνο ότι μέσα εκεί είναι ακόμα και τα έσοδα τη ΑΕΠ. Θα θυμάστε 2,2%. Πρέπει να σα πω πνευματική ιδιοκτησία. Ο νόμος νομίζω ότι το 1993 ψηφίστηκε. Τον εκμεταλλεύτηκαν τόσοι και τόσοι. Ο καθένα έρχεται και μα ζητάει 2,2% βασιζόμενοι σε αυτό το νόμο του 1993. Θα σα θυμίσω μόνο κάτι. Ολόκληρο ο κρατικό μηχανισμό, όχι μόνο για εμά, αλλά για κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντο κλπ. Εισέπρατε η ΑΕΠ. Ολόκληρο ο κρατικό μηχανισμό, η αστυνομία ολόκληρη περιφερόταν και δεν είναι κλήσει και οι ανακρίσει και ένα ολόκληρο δικαστικό σώμα συνέχεια ε, ε, εκδίκαζε καταστάσει τέτοιε. Η Σέβρα δε Ξέρετε το αποτέλεσμα τη ΑΕΠ ποιο είναι. Έχω. Την έκλεισαν. Χρόνια. Χρόνια οι αστυνομικοί, χιλιάδε αστυνομικοί περιέφεραν και έδιναν κλήσει εξυπηρετώντα ιδιωτικά συμφέροντα. Και δεν βρέθηκε κανεί από την Ιδρύα να το δει. Ζητούμε με μετεπιτάσει ώστε να καταργηθεί το 20% για τον εξή λόγο. Μα έκανε μη ανταγωνιστικού. Όταν στα εθνικά κανάλια το 20% έγινε 5, δηλαδή 4 αναγόμενο, και αφήνει εμά το 20% την περιφέρεια, δηλαδή στα 8,8 εκατομμύρια ευρώ, μα αφήνει το 20%, μα τελειώνει ανταγωνιστικά. Όπου και αν πα, σου λέει με φόρο, φύγε. Άρα λοιπόν είσαι Δεν είναι το ποσό, είναι η αίσθηση του ανταγωνισμού. Η επιβολή αυτού του φόρου δυστυχώς μας, δένει τα χέρια και για πολύ καιρό. Δεν πιστεύω, εάν δεν δω απόφαση του οικονομικού, Υπουργείου Οικονομικών, ότι θα μας το καταργήσει. Και έρχεται η περίοδος, χάνουμε άλλη μια περίοδο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό το οικονομικό θα σας πω για τους εργαζομένους μας. Είμαστε... Είμαστε γύρω στους 700. 600 με 700. Αυτοί είμαστε εργαζόμενοι περιλαμβάνονται όμως μέσα και η συνεχής προσπάθεια και εργασία των μετόχων και των ειδικών συμβουλίων. Όπως ξέρουμε όλοι είμαστε ανώνυμες εταιρείε, έχουμε συμβούλια, Οι ιδιοκτήτες ουσιαστικά. Αυτοί δουλεύουν, είναι και αυτοί μέσα εντάσσονται. Αυτοί 650-700, αυτοί είναι εργαζόμενοι μας. Οι εθνικοί σταθμοί έχουν, υποχρεούνται να έχουν 2.000. Δεν έχουν και διαφορέ τεράστιε σε επίπεδο εθνικό. Θέλω όμω να συγκρίνετε έτσι άτυπα το εξή. Αυτοί οι 700, πόσο θένε, πόσο κόστο είναι οι έχουν για ένα χρόνο, σίγουρα παραπάνω από τα 8,8 εκατομμύρια που έχουμε έσοδα. Δηλαδή, μόνο οι εργαζόμενοι κοστίζουν παραπάνω από τα έσοδά μα. Αυτό είναι σαν αποτέλεσμα, όλοι μα χρόνια τώρα και πολύ από εδώ να δουλεύουν για να εξυπηρετούν τι εταιρείε που ήδη υπάρχουν. Και γιατί υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, οι εταιρείε αυτέ θα είχαν διαλύσει όλε. Υπάρχουν. Για τον εξή απλό λόγο, το 1998 εφευρ... εφευ... βρήκαμε μια διάταξη, αυτή την περιβόητη νομιμότητα, που πήραμε βεβαιώσει νομίμου λειτουργία με το 2644 νόμο, νομίζω, που έλεγε λειτουργούμε νομίμω. Εάν δεν υπήρχε αυτή η βεβαίωση, δεν θα υπήρχαν επιχειρήσει τηλεοπτική περιφέρεια σήμερα, θα ήταν άλλοι. Γιατί αυτό μα κράτησε, Διότι αν μεταβιβαστεί η επιχείρηση ή πάει καινούρια δεν έχει δικαίωμα εκπομπή μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν βάσει των βεβαιώσεων του 98, βάσει του νόμου του 2644. Γι' αυτό υπάρχουν οι επιχειρήσει αυτέ. Και τι συντηρούν όλοι δουλεύοντα με προσωπική εργασία αυτών και των οικογενειών του. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Τελευταία, μα έρχεται και ο ΔΕΑΠ. Για να σωθεί ο ΔΕΑΠ των δημοσιογράφων, μα επιβάλλουν ένα 2 ξερό τα 100. Όταν, θέλω να ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, όλα τα χρόνια μάλλον, ξέρετε γιατί υπήρχαν εταιρείε εφημερίδε στην Αθήνα. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε η χώρα που είχε τα περισσότερα έντυπα. Εγώ έχω δώσει μια ερμηνεία. Οι εργαζόμενοι σε όλο τον τύπο, στι αθηναϊκέ εκδοτικέ επιχειρήσει, ξέρετε τι κρατήσει είχαν. Ο εργοδότη είχε 2,38. 2,38 και το σύνολο των εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένου ήταν 13,38 σε εφημερίδες Αθηνών. Ξέρετε πόσο ήταν εμεί, εμείς, όπως και όλοι οι Έλληνες εργαζόμενοι. 49%. Για ποιο λόγο να μην ανοίγει ο άλλο εφημερίδα στην Αθήνα και να τον κίνει όποτε θέλει, αφού δεν είχε εισφορέ, δεν είχε τυπογραφία. Αυτή ήταν η συμπεριφορά εναντί μα. Εμά πάντα μα αγνοούσαν οι τότε πολιτικοί. Και όχι μόνο, αλλά θα πρέπει να πω ένα το εξή, το οποίο όλοι μα το έχουμε. Τελευταία προσπαθούσαμε να απαλλαγούμε από το 2% του ΕΔΑΠ. Δεν θα σώσουμε εμεί τον ΕΔΑΠ. Όταν του λέγαμε ότι δύο, δύο συντεχνίε, δύο συνδικάτα δημοσιογράφων με 500 μέλη διαθέτουν 50 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη και δεν τα συνεισέφεραν τη διάσωση του ΕΔΑΠ. Εμεί πρέπει να το κάνουμε με αυτόν τον πενιχρό τζίρο. Θα έρχομαι σε ένα θέμα κύριο, το κυρίαρχο για μα, που είναι οι άδειε. Πρόκειται ασφαλώ για το κορυφαίο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την περιφερειακή τηλεόραση, καθώ συνδέεται με την ίδια την ύπαρξη και επιβίωσή μα. Το ίδιο όμω λέμε εδώ και 30 χρόνια. Σήμερα υπάρχει ένα νόμο ο πρόσφατο για να τι άδειε. Πάντα υπήρχε νόμο για τι άδειε. Ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Και εμεί είμαστε εδώ ακόμα. Είμαστε στο ίδιο σημείο που ήταν οι εκλειπώντε και εμεί, πολλοί από εμά, πριν από 30 χρόνια. Και ξέρετε κάτι με τι άδειε. Εγώ, μάλλον θα πω δύο-τρία κομβικά αντί τη συμπεριφορά του κράτου έναντι ημών. Από το 1990. Το 1990 προκυρή... Με τον νόμο αυτό καθιερώθηκε η ελεύθερη τηλεόραση πρώτη υποβολή χαρτιών. Το 1993, δεύτερη υποβολή εντύπων για να πάρουμε άδεια. Υπάρχει η ΕΣΟΡΟΥ τότε. Αν θυμάμαι, ο καθηγητής Λαδάς ήτανε. Συνεδριάζει στο Ζάπιο. Είμαι από αυτούς ένας που συμμετείχα, όπως και οι κλειπώντες. Οι τέσσερις παλιοί μου συνάδελφοι. Το 1993 συνεδριάζει, λοιπόν, το τηλεοπτικό συμβούλιο και έχουμε ανάκριση στον καθένα από εμά. Και εξετάζει 41 αιτήσει. Θυμάμαι, αξέχαστα, μου έλεγε κάποιο που παπά ήταν εκεί, μου λέει: Εκκλησία, δείχνει. Ναι, έλεγα εγώ, για να πάρω βαθμού. Δεν υπήρχε προδιαγραφή τίποτα. Δεν υπήρχε κάτι γραμμένο ότι αυτό πρέπει να έχει. Θυμάμαι να μα ζητάνε χάρτε να αποτυπώσουμε τα βουνά μα από τι εθνικέ υπηρεσίε στρατού, πώ τι λένε αυτέ. Αλλά αυτέ ήταν απόρριτα έγγραφα. Και δεν μπορούσαμε να πάρουμε χάρτε να αποτυπώσουμε τα βουνά που το έχω στρατό και είχε μπει προδιαγραφή. Πάμε λοιπόν στο 1993. Επιτρέψτε μου να πω ένα περιστατικό. Το έχω ζήσει έντονα εδώ με τον. να δει την οτροπία του κράτου. Αλλά ξέρετε κάτι. Το κράτο το κράτος δεν είναι. είναι απρόσωπο. Το αποτελούν άνθρωποι. Για ανθρώπου δεν θα αναφέρομαι. Κράτο λέω, αν και εγώ προσωπικά δεν πιστεύω σε κράτο. Πιστεύω ότι το κράτο το αποτελούν άνθρωποι. Και αυτοί το έχουν το πρόβλημα. Τον Ιούνιο του 1993 συνεδρίασε το, το Συμβούλιο του το ΟΕΣΟΥΡΟΥ τότε, με 41 ετήσει καναλιών. Όπω σωστό, είχε 11 μέλη κομματικά, βάσει του πρώτου νόμου. Στι 7 του μηνό, 7 τον Ιούλιο του 1993, ακούμε στο ραδιόφωνο εκεί στην Αθήνα ότι ξέρει άδειε έρχονται των εθνικών καναλιών. Για περιφερειακού τίποτα. Ήμουνα με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, παλιό του Σταρ τη Λαμία. Ζητήσαμε να πάμε να δούμε τον αρμόδιο, κάποιον αρμόδιο μάλλον, θα αποφύγω πρόσωπα κτλ. Και, και, τότε δεν μα είδε, μα έδωσε να δούμε μετά από 10 μέρε. Πήγα μετά από 10 μέρε και εκεί στο γραφείο του Γιατί είμαι είσαι όχι έξω. Λέει, θα το πω εύσχυμα, γιατί ακόμα. Γιατί πρέπει να διασφαλίσω τη συμμετοχή. Ρε μάν, τη συμμετοχή. Βέμα. Φύγαμε με τον Κωνσταντόπουλο και χτυπάμε τα κεφάλια μα απ' έξω. Θυμάμαι. Μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγε μέρε, μάθαμε ότι ο Μητσοτάκη έπεφτε. Η τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη έπεφτε. Γιατί με τα σχετικά πολιτικά. Τρέξαμε τότε να προλάβουμε. Μπα και αφού είχαμε περάσει. Α, το, το, το Εσούρου τότε από 41 αιτήσει είχε εγκρίνει 14. 14 τηλεοπτικού σταθμού είχε εγκρίνει. Και μην ξεχνάμε το, το τηλεοπτικό τότε ήταν γνωμοδοτικό όργανο. Δεν ήταν δεν δυνάδειε. Προσπαθήσαμε λοιπόν να πάμε με του υπηρεσιακού παράγοντε να φτιάξουμε τι άδειε. Πήγαμε στο Μητσοτάκι το γραφείο προς... και έδωσε εντολή ο Μακαρίτη του Μητσοτάκι να περιμένουν οι υπουργοί. Τέσσερι υπουργοί περίμεναν τότε να υπογράψουν τι άδειε. Τι οποίε εμεί φτιάχναμε το πρωί μαζί με του υπηρεσιακού παράγοντε στο Υπουργείο. Την ημέρα εκείνη που περιμέναμε να υπογραφούν οι άδειε, το λέω γιατί είναι κομικό σημείο, είναι αυτές, αυτό το κεντρινισμένο χαρτί. Ήταν 10 Σεπτεμβρίου 1993, την ημέρα που Περιμέναμε λοιπόν τον Υπουργό τότε, ένα Υπουργό Προεδρία. Προεδρία, ο οποίο έφυγε από την πίσω πόρτα. Και έτσι μα έστεισε, έφυγαν οι άλλοι τέσσερι Υπουργοί. Εάν τότε υπογραφόταν την ημέρα εκείνη με την πίεση των δικών μα, τη Βίκη του Παπαφευλίπου, του Άγγελου του Αντωνίου, που είμαστε μαζί όλοι, θα ήταν τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Θα είχαν συρθεί πίσω από άδειε και θα είχε λύθει το θέμα. Έτσι για την ιστορία μόνο. Έκτοτε και το 1998 και το 2003 προκήρυξαν οι άδειε. Στίβε χαρτιών, μάζε. Απολύτω τίποτα. Στα πρώτα χρόνια μάλιστα, μάλλον να μην είναι αφα... τι ζητήσαμε. Έρχομαι στο θέμα που όλοι μα κωδικοποιημένα και σε όλε τι συζητήσει μα ζητάμε κάποια πράγματα. Τι ζητήσαμε από την κυβέρνηση στον πρόσφατο νόμο. Ένα ζητήσαμε. Διαχωρισμό των τηλεοπτικών καναλιών από το θέμα των εθνικών. Το λεγόμενο σύστημα. Αυτό ήταν ο στόχο μα. Να μα διαχωρίσει όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και η κοινή γνώμη από του μεγάλου. Μέσα από αυτό πιστεύαμε ότι θα, βοηθού, θα βοηθούσε πολύ και του πολιτικού να πάρουν κάποια μέτρα. Είναι άλλοι αυτοί. Δεν είναι το ίδιο. Και όμω δεν έγινε αυτό. Μα του στο ίδιο νομικό πλαίσιο. Μα άκουγαν. Απαντήσει καμία. σω στο μυαλό του ήταν στα εθνικά κανάλια. Ήταν στα εθνικά κανάλια το μυαλό του, αλλά θα πρέπει να διαχωρίσω και να σα πω. Μάλλον αναφέρει ονόματα αυτό. Όπω καταλαβαίνετε, έχω φύγει από το κείμενο και θα διαβάζω απολύτω. Θέλω να έρθω στο έσωρο, κύριε, κύριε Πρόεδρε, στο παλιό. Η αίσθηση Τη αδικίας που είχαμε, της μία απόδοση της δικαιοσύνη ήταν έντονη σε όλους μας. Πιστεύαμε ότι δεν υπήρχε η δίκαιη αρχή της αναλογικότητας, σε καμία περίπτωση. Όποιος πήγαινε παλιά, για παλιά μιλάω, ήταν τελειωμένος εκεί. Υπήρχε προεδρείο το οποίο μισούσε την περιφέρεια. Κατευθυνόμενο προφανώς από πολιτικούς. Τα βαριά πρόστιμα ήταν συχνό φαινόμενο και καμία αντιστοιχία με τα πρόστιμα των εθνικών σταθμών. Βεβαίω, αντιλαμβάνομαι ότι το πλαίσιο μπορεί του νόμου να είναι αυτό. Αλλά δεν πάβει, εμεί να το διεκδικούμε από του πολιτικού. Δεν μπορεί 15.000 στα εθνικά κανάλια και 15.000 για τον ίδιο λόγο στο περιφερειακό. Ο έλεγχο, ασφι... ο, ο οποίο υφιστάμεθα όλοι μα, και θα έρθω στο σημείο αυτό, ο έλεγχο που έχουμε υποστεί είναι ασφιχτικό σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, το λέω σε τρίτο χρόνο, ότι τελευταία και στην περιφέρεια έχουν εμφανιστεί κάποιε υπεράκτη εταιρείε. Αυτό το φαινόμενο δεν υπήρχε. Είμαστε εμεί οι ίδιοι, προσωπικά, φυσικά πρόσωπα. Τελευταία εμφανίστηκαν και στην περιφέρεια υπεράκτε εταιρείε. Δεν γνωρίζουμε το ποιοι είναι και πώ είναι. <σκυρίζει> Θέλω να πω τέλος για το πρόσφατο και τον τη συμβούλιο, προσωπικά εγώ και οι συνάδελφοί μου, είμαστε ήσυχοι. Δεν λέω πολλά. Η δική σας δικαστική περίοδος και η συμπεριφορά είναι για μας ύψιστη εγγύηση. Όπως και του Αντιπροέδρου, κυρίου ότι το βαρύ όνομα στη δημοσιογραφία, ο χρόνος και το ήθος, για μας είναι βασική εγγύηση λειτουργίας. Τι θέλουμε, δικαιοσύνη. Ξέρουμε μέχρι πού φτάνουν τα ωριά σα. Βάσει νόμου, λειτουργεί το ΕΣΟΡΟΥ. Το ξέρουμε όλοι. Ένα από το κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό για μα και το οποίο άπτεται τον, του ελέγχου του ΕΣΟΡΟΥ είναι η δημοσιογραφία. Είναι το κομμάτι αυτό που μεταφραζόμενο μα κατατάσσει στο σύστημα. Έτσι λένε. Η δημοσιογραφία είναι αυτό. Στον έλεγχο του ΕΣΟΡΟΥ βέβαια άπτεται η δημοσιογραφική λειτουργία μα, η οποία παράγεται από του δημοσιογράφου μα. Άκουσα προλίγου και έλεγαν για. Κύριε Μπατζελή, νομίζω είπε για του δημοσιογράφου, με, λέ, με αποδείξει κτλ. Ή άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει εφαρμογή του άρθρου του 15 του Συντάγματο. Ασφαλώ το εφαρμόζουμε όλοι μα και ελεγχόμαστε από το ΕΣΟΡΟΥ. Ξεχνάνε να πούνε όμω για το άρθρο 14 του Συντάγματο. Που λέει, τι λέει αυτό. Καταρχήν, οι δημοσιογράφοι παράγουν το αποτέλεσμα. αυτό μα κρι... κρίνει ο κόσμο. Οι δημοσιογράφοι όμω πρέπει να ξέρετε, το έχω πει και παλαιότερα, ορίζονται από εμά. Το κάνω σε προσωπικό. Εγώ ορίζω τον δημοσιογράφο, αρκεί να τον προσλάβω. Το άρθρο 14 του συντάγματο, παράγραφο νομίζω 8, λέει και ένα άλλο σημείο, που κανεί πολιτικό ποτέ δεν το είδε. Λέει ότι νόμο του κράτου καθορίζει τα προσόντα και τι προποθέσει του δημοσιογράφου. Το κράτο τον ορίζει το δημοσιογράφο. Πώ ορίζει το μηχανικό, το γιατρό κτλ. Θέλει κάποια προσόντα να μιλάει ελληνικά, να μην έχει ποινικό μητρό. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ γιατί τα συνδικάτα δεν άφησαν να πάει το πράγμα εκεί. Εγώ, αν θυμάστε καλά, ο Μακαρίτη, ο Γιώργο Κουγουρή, είχε χιλιάδε δημοσιογράφου. Του όριζε αυτό. Εμεί δεν θέλουμε να ορίζουμε του δημοσιογράφου για του οποίου έχουμε την ευθύνη των λεγωμένων του. Διότι το πρόστιμο και όλα αυτά από το σουρού σε φυσικό πρόσωπο πάει η εταιρεία και σε φυσικό πρόσωπο. Ο μακαρίτος Αντωνίου, ακόμα η καρτέλα του πρέπει να είναι εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ μέσα από αυτέ τι διαδικασίε. Άρα λοιπόν, πάρτε πρωτοβουλία και εφαρμόστε το άρθρο 14 του Συντάγματο. Να ορίσετε εσεί ποιοι είναι δημοσιογράφοι, όχι εμεί. Οπότε εγώ έχω τη μισή ευθύνη, αλλά δηλαδή είμαι ήσυχο. Και όχι εμεί. Να έρθω να κλείνω, μάλλον γιατί μάλλον μακρηγόρησα, να πάω στο τεχνικά θέματα ένα σημαντικό. Συνεργάτη μα βασικό κατά ανάγκη, κατά επιβολή, είναι η Ντίτζεα. Με αυτού πορευόμαστε, αλλά υπάρχουν θέματα εδώ. Και το θέμα ξεκινάει το κυρίαρχο από τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μεταξύ μα. Η οποία σύμβαση απορρέει από τη σύμβαση που έκανε η Ντίτζεα με το ελληνικό δημόσιο. Διαφωνούμε σε πολλά πράγματα. Κάτι που φοβούμε ότι θα το βρείτε μπροστά σας στο ΕΣΟΡΟΥ. Ποιο είναι αυτό. Η DJ εφαρμόζει τη σύμβαση για μας πρωτοφανέ ότι εγώ εξασφαλίζω 8% κέρδη βρε ξυλιάση. Είτε έτσι είτε αλλιώ 8% κερδίζω. Άρα λοιπόν, εσείς οι, αποκάτω, εσείς τηλεοπτικοί θα μου πληρώνετε ένα δεδομένο ποσό. Από τα έξοδα μου, θα λέω συγκεκριμένα, από τα 12-13 εκατομμύρια που έχω έξοδο στο σύνολο, εσείς, θα πληρώ, εσείς περιφέρεια θα μου πληρώνετε 4 είτε ένα είσαι, είτε εκατό. Τι γίνεται, κλείνει ένα σταθμό, κλείνει ένα άλλο δεύτερο, μεταφέρει το ποσό στου υπόλοιπου. Και έχουμε μια τιμή ακορντεόν. Δεν λέω, βάσει σύμβαση. Έχουμε μια τιμή Και Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει περίπτωση ποτέ να σκεφτεί η πολιτική ηγεσία ότι θα δώσει άδειε. Είμαστε 100. Να... Αν δώσετε στου 50, κλείσαμε. Γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε την τίτσα. Ένα να μείνει βάσει τη σύμβαση που υπάρχει, ένα αν μείνει θα πληρώσει 4,5 εκατομμύρια. Όταν οι εθνικοί σταθμοί πληρώνουν ένα 600 ο καθένα. Θέλω να γίνει αντιληπτό αυτό και από του συναδέλφου μα. Το θέμα δεν είναι εύκολο με τι άδειε για να πάρθει απόφαση από το έσοδο. Πιστεύω εγώ. Πρέπει να λάβει υπόψη του ότι εάν μείνουμε ένα, θα πληρώσουμε 4,5. Εάν είμαστε 100, θα το επιμεριστούμε. Και πιστεύετε στα 8,8 εκατομμύρια έσοδα μπορούμε να πληρώσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν το έχει λάβει σοβαρά υπόψη η πολιτική ηγεσία. Δεν το έχει λάβει σοβαρά υπόψη αυτό. Και όχι μόνο δεν έχει λάβει υπόψη η πολιτική ηγεσία την ποιότητα των εκπομπών μα. Δεν μπορεί εμεί να είμαστε στη μισή απόδοση ποιότητα από τα εθνικά κανάλια. Είναι θέματα και ελεύθερου ανταγωνισμού. Δεν το έχουμε διεκδικήσει τώρα γιατί δεν έχουμε και χρήματα νομικά να τρέξουμε στην Ευρώπη. Αλλά δεν γίνεται. Αυτό κάποια στιγμή θα έρθει. Και αν θα έρθει, και θα πούμε διπλασία στην ποιότητα, να φτάσουμε στο εθνικό κανάλι, τότε η DJ θα διπλασιάσει την αμοιβή τη. Πάλι εκεί τέλο. Με αντιλαμβάνεστε. Έχουμε και το άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι για μα. Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί τελευταία, ότι εμφανίζονται καινούργιοι να μπουν στην αγορά. Κλεισμένα κανάλια 1,5 χρόνο, τα οποία έχει, προφανώ έχει ενημερώσει η DJ το Σιρού. Άρα λοιπόν τελειώνουν αυτοί, κλείνει. Μετά από ένα-ενάμιση χρόνο εμφανίζεται. Τώρα, πριν τι εκλογέ, θα το δείτε, θα εμφανίζονται πάλι κανάλια. Αυτά που έχουν κλείσει. Γιατί έχουν βρεθεί κάποιοι λεβέντες, πληρώνουν τα χρήματα, παίρνουν το κανάλι και το κάνουν είτε πολιτικό είτε πουλάνε κατσαρόλε. Αυτή τη στιγμή σα λέω ότι τρέχουν παλιοί του χώρου και ψάχνουν να αγοράσουν κανάλια. Οι δε άλλοι, τοπικοί Αθηνών εκπέμπουν στην περιφέρεια με πολλά κανάλια, κάνοντα το εθνικό δίκτυο. Το έκαναν εθνικό δίκτυο. Αυτό δεν θέλει προσοχή, δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά, δεν προστατεύει όλου εμά και να σα πω: Το Συμβούλιο τελικά πριν από λίγε μέρε αποφασίσαμε να σα προτείνουμε να προτείνουμε στην πολιτική ηγεσία ότι αυτή η περιβόητη δικτύωση των πέντε ωρών με ένα κανάλι, διότι έχουμε και το πραξικόπημα το νομικό το νομοθετικό που προσπάθησαν να κάνουν, ευτυχώ οι υπουργοί, η το είδαν και το ακύρωσαν, προσπάθησαν να κάνουν δικτυώσει πέντε ώρων με δύο κανάλια. Αυτό με συνδυασμού έκανε ένα εθνικό κανάλι. Τώρα τι γίνεται, έχουμε το άλλο κόλπο. Στι πέντε ώρε που δίνει δικαίωμα ο νόμο, πράγματι από το 1995, το εκμεταλλεύουμε ότι παίρνει ο τοπικό Αθηνών και δικτυώνεται και κάνει ένα εθνικό κανάλι πέντε ώρων prime time. Πόσα χρόνια που είδατε εσεί ποτέ καμιά δικτύωση με το εθνικό κανάλι, με το Μέγα, τον Αντένα, κανεί δεν δικτυώθηκε. Όλοι δικτυωνόμαστε με τι, είτε κατσαρόλε να πουλάμε, είτε κανάλια που είχαν κάποιο στόχο, είτε πολιτικό, είτε εθνικό, είτε δεν ξέρω τι. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ζητήσουμε από την πολιτική ηγεσία να διακόψουμε καμία δικτύωση. Αυτό μα χαρακτηρίζει. Είμαστε καθαρά περιφερειακοί σταθμοί. Δεν θέλουμε δικτύωση. 30 χρόνια αποδείχθη ότι δεν το κάνουμε. Μόνο το κάνουν κάποιοι που έχουν κάποιου στόχου. Τελειώνοντα, άλλη μια μαγική φράση, η οποία δεν υπάρχει πουθενά, είναι η διανάπτυξη. ανάπτυξη. Ανάπτυξη τη περιφέρεια. Μέσα από εκεί είχαν λυθεί όλα τα θέματα, εάν το πίστευαν οι πολιτικοί. Να πούνε, διαχωρίζουμε αυτού γιατί θέλουμε να αναπτυχθεί η περιφέρεια. Γιατί ποιο αρνείται ότι η διάδοση πληροφοριών και η ενημέρωση του πολίτη δεν είναι ανάπτυξη. Εκεί έπρεπε να στηριχθεί όλοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ποτέ δεν μας ενέδεξαν σε κανένα πρόγραμμα. Είμαστε έξω από όλα, για να μην πω για τράπεζε. Για να μην πω για τράπεζε, ότι εμεί το σύστημα αυτό το περιβόητο, εμεί το ακούμε, αλλά δεν το ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Στο σύστημα αυτό δεν θα βρείτε από εμά κανένα παίρνει αέρα πατέρα λεφτά. Τελειώνω. Στο τέλο τη τοποθέτησή μου, τώρα θα το διαβάσω αυτό που έχω γράψει, διότι ξέφυγα. Στο τέλο τη τοποθέτηση μου, πιστεύω απόλυτα ότι η τηλεόραση και η κοινωνία βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και μια αντανακρά την άλλη. Στα περιφερειακά μέσα, η κοινωνία πρέπει να βλέπει καθαρά το πρόσωπό τη. Πάντα τα μέσα μα μετασχηματίζονται σε ερμηνευτέ των προσδοκιών τη κοινή γνώμη για πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση. Αυτό πρέπει να το κάνουμε, δίδοντα απλόχερα ισότιμα το βήμα ελεύθερη έκφραση και κοινωνικού διαλόγου σε πολιτικούς σχηματισμούς, σε κοινωνικούς φορείς ή ομάδες ακόμα και ατόμων με ίσες πάντα αποστάσεις. Εμείς, η περιφερειακή τηλεόραση, δεν ανήκουμε στα λεγόμενα σύστημα. Σε εκείνους που βρίσκονται στο κέντρο της λεγόμενης διαπλοκής και την ίδια στιγμή προσποιούνται το αντίθετο. Ούτε σε εκείνους που διαπραγματεύονται μαζί της και στη συνέχεια γίνονται υπάκουοι υπηρέτες της. <κοί> Τα μονοδικά εργαλεία μας που πρέπει να διαθέτουμε είναι ο σεβασμό των τοπικών μα κοινωνιών, η είδηση, η υπεύθυνη άποψη, η συνείδησή μα και ο σύγχρονο επαγγελματισμό μα. Η ειλικρίνεια και η αντικειμενικότητα, ο σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, η ανεξαρτησία από συμφέροντα, το αίσθημα ευθύνη προ το κοινωνικό σύστημα και το δημόσιο καλό και η προσαρμοστικότητα στην ηθική τάξη θα φέρουν την επιθυμητή καταξίωση και αποδοχή, άρα και την τηλεθέαση, άρα και φανερού πόρου που είναι η διαφήμιση και μόνο, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Εκπροσωπούμε γνήσια όμω όλου του πολίτε τη περιφερειά μα. Εδώ απεικονίζονται όλε οι δονήσει και τάσει τη λεγόμενη από το κέντρο επαρχία. Η περιφερειακή τηλεόραση αποτελεί εγγύηση δημοκρατία, πολιτική, ιδεολογική και κοινωνική ανάδειξη. Και στρατηγικό παράγοντα ανάπτυξη, δεν μπορούμε να γνωρούμε ότι οι συνθήκε μεταβάλλονται ραγδαία και αυτό οφείλουμε να το κατανοήσουμε. Τώρα πλέον σα ζητούμε να λειτουργήσετε όχι με γνώμονα την πολιτική στους πολιτικού, βέβαια, αφού για 30 χρόνια αυτή δεν κατάφερε να λύσει τα προβλήματά μας, αλλά να εφαρμόσετε τη λογική, την απλή λογική με δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο τον κύριο Αντώνη Δημητρίου του ΣΕΤΕΠ. Στην πρώτη θεματική συζήτηση ε, άνοιξαν κάποια θέματα και πραγματικά έτσι καλύφθηκαν πολλές δικές μας θέσεις όπως ήταν η κάλυψη των, περιοχών, των λευκών περιοχών, του ΕΔΟΕΑΠ το 2%, του τηλεπτικού φόρου, της κατάργησης του τηλεπτικού φόρου που έχουμε, οι τεχνικές, τα τεχνικά θέματα και ιδιαίτερα ένα θέμα με τις παράνομες δικτυώσεις που υπάρχουν το φαινόμενο ότι ιδιαίτερα τελευταία των τοπικών τηλεπτικών σταθμών στην Αθήνα στην περιφέρεια είτε, για πολιτικούς ή για εμπορικούς σκοπούς και για τις χρεώσεις της DJA. Επειδή, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, το άρθρο 15 του συντάγματος παράγραφος 2 Αναφέρω ότι η ραδιοφωνία και η τηλεόραση πάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτου και είναι χαρά και τιμή μα που αυτή τη στιγμή ο πρόεδρο και ο αντιπρόεδρο του ΕΣΤΡ είναι εδώ. Θα ήθελα να κάνω μια δημόσια έτσι, αν επιθυμεί ο κύριο Πρόεδρο ή ο κύριο Αντιπρόεδρο, για κάποια παρέμβαση. ξέρω Ά, ότι οι ανεξάρτητε αρχέ ακούν πάντα, αλλά αν θέλετε να, μετά από αυτά που ακούσατε να, έτσι, αρχή, να αναφέρετε αρχή, κάτι. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Ε, τότε ε, κλείνει ο πρώτος κύκλος της ημερίδας. Θα προχωρήσουμε σε ένα διάλειμμα. Δεν ξέρω γιατί για το χρόνο σας. Ε, θα προχωρήσουμε σε ένα διάλειμμα και οι συνάδελφοι, να, ό,τι ερωτήσεις θα θέλαν και τα λοιπά μετά, να τις συμμαζέψουμε για να τις, θα προχωρήσουμε στο δεύτερο θέμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.